Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Λοιπόν, τελευταία εκπομπή για σήμερα. Για τη σεζόν. Για σήμερα τελευταία, έχει άλλη. Για τη σεζόν. Διότι έρχεται να αρχίσει να βαράνει ζέστες. Πήγα στην βρωμοεπανομή σήμερα να κάνω ένα. Δεν κολυμπάω, δεν μπαίνω. Εκεί ήμουν, αρεσί. Είναι αυτό σαν το φασαρία που πήρε. Μπαίνω, κάθομαι σε κάτι καρέκλες. Βάζω τα πόδια πάνω σε μια άλλη καρέκλα. Μπαίνω, βγαίνω στη θάλασσα. Πίνω ένα καφέ εκεί. Το πλανκτόν εκεί σκοτώνει άνθρωπο, να πούμε, τρώει άνθρωπο. Μαλώνω για τις καρέκλες, έρχεται και τα λοιπά. Είχε 6 χιλιόμετρα ουρά, 12 το μεσημέρι, στον ποταμό της επανομής. 6 χιλιόμετρα ουρά. Ναι, πρέπει ο πρώτος που είναι επάνω στον ποταμό, ο τελευταίος να είναι στο Βαρδάρι, ας πούμε. Ασύλληπτο είναι. Μιλάμε για μεγάλη γυφτιά. Μιλάμε για τεράστια αναμεσήψη της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, για σύψη, χαλάρωση και σύψη. Εσύψη είναι, φίλε, τώρα. 6 χιλιόμετρα ουρά στον ποταμό, να πούμε. Αυτό είναι, φίλε. Οι Αθηναίοι έχουν 30 νησάκια γύρω-γύρω. Εσύ πας στην επανομία. Στην Αθήνα για να πας από ένα μέρος στο άλλο. Λοιπόν, σήμερα θα είναι μια απολογιστική εκπομπή. Απολογιστική. Ναι, θα κάνουμε μια σούμα και τι κάνουμε. Και απολογητική. Και απολογητική. Και θα έρθουμε 7 Σεπτεμβρίου μετά. Θα ερχόμαστε στα πιο μπροστά. Αλλά έχω μια υποχρέωση εγώ να πάω στη Σαντορίνη με την κόρη μου. Οπότε δεν μπορώ να μην δεν πάω μαζί της. Όταν πεθάνω θα θέλω να θυμάται ότι πήγε στη Σαντορίνη με τον μπαμπά της. Κανονικά πρέπει να πάμε τον κόμενό της. Αλλά σε αυτή την ηλικία όχι. Πρέπει να πάει σε 25, σε 23 με ένα καλό γκόμενο. Τώρα. Και εγώ 51 χρόνια στη Σαντορίνη να πάω. Άστα να πάνε, πήδηξε τα και άφησε τα να πούμε. Ωραία, θεματάκι. Τι είναι το μόνο που αξίζει στη Σαντορίνη, ερώτηση. Ναι. Το μόνο που αξίζει στη Σαντορίνη. Το μόνο. Τίποτα δεν αξίζει. Στείλτε μήνυμα. Να δω. Να δω. Τίποτα δεν αξίζει. Να δω, θα δω. Θα στείλω. Τίποτα δεν αξίζει στη Σαντορίνη. Ένα βρωμονήσι είναι και μισό. Φαγητό. Κοντά είσαι. Κοντά είσαι. Θα ζήσει. Να δω, να δω. Όχι, ρε μαλάκα. Λοιπόν, αφήνω μου στάκι. Έχουν χωρίσει άπειρα ζευγάρια. Έχουνε. Ξέρω, 8.000 ζευγάρια, δηλαδή μπορώ τώρα να βγάλω σε πολλά. Ή παντρεύονται, λένε εκεί. Ή χωρίζουν ή παντρεύονται. Βασίλη, ξέρω, καταρχήν καλωσορίζω και πάλι τον Μάρκο Μπέρκ, δίπλα μου, τον αδερφό του. Ναι. Μπορώ να σου κάνω τώρα, να μου φέρεις σε αυτές τις τρεις σχόλες τέτοιες, να σου γράφω ονόματα του ζευγαριού που έχουν χωρίσει. Χωρίς προβλήματα. Που χώρισαν εκεί. Που χώρισαν εκεί. Που πήγαν για διακοπές και χώρισαν στο νησί πάνω. Ή χώρισαν μία-δυο μέρες πριν και αναγκαστικά πήγανε, ή χώρισαν από τη στιγμή που γύρισαν 2-3 μέρες μετά. Μου είπε ντόπιο, έχουμε απίστευτα αρνητικά κύματα για ζευγάρια. Αρνητικά κύματα και ρεύματα για ζευγάρια. Εγώ είχα πάει πρόπερση, είχα σκοτωθεί. Είχα σκοτωθεί. Με την κόμενα. Με αγόρι. Με και ο αγόρι. Με αγόρι. Που επειδή με φίλο σκοτωθεί. Σκοτώθηκε. Γιατί είχα σκοτωθεί. Τι να σε πω το λόγο, αλλά είχα σκοτωθεί. Αυτό είναι αλήθεια που λέω Μάριος. Τρομερή αρνητική τέτοια. Εσύ τώρα που είσαι και νευρικός εκεί με τα στενόδρομα που είχε εκεί πέρα με τους κολόδρομους. Όχι, δεν μπορεί να πάρει. Η μηχανάκι πόδια.
Εγώ πήγα στη Σαντορίνη, μάλλον σε φυσικά οπωσδήποτε. Εγώ ήμουν κάθε μέρα. Είχα πάει. Για τα τρία χρόνια παντρεύτηκα και με πήγα στη Σαντορίνη. Ήμουν εκεί 10 βράδια γεμάτα, ή 10 ή 11, ένα από τα δύο, ή 10 ή 11, τη μία τη φορά που πήγα. Πρέπει να έκανα σεξ μισή φορά. Πρόσεξε. Όχι μία, δεν κοροϊδεύω. Μισή, δεν κοροϊδεύω. Βαγκαρία, μισή, πώς το λένε, παιδί. Δεν κοροϊδεύω το ίδιο βασίλειο. Ία. Μεγάλη απάτη. Ία. Μεγάλη και απάτη. Το ωραίο είναι το ημεροβίγλι, ξεκάθαρα. Το πιο ωραίο είναι το ημεροβίγλι, ξεκάθαρα. Είναι αδικημένο. Το ημεροβίγλι είναι. Ό,τι είναι. Το ημεροβίγλι. Τράβηξα κάτι κλαγιές εκεί πάνω στο ίδιο βασίλειο. Οι βλάκες οι Ιταλοί που χαιρετάνε όλοι μαζί. Οι βλάκες. Κάτι κλαγιές. Ήτανε. Είχα πάει με γκρουπ. Φαντάζομαι τα ζευγάρια ερωτευμένα και το ίδιο βασίλεμα. Να μην ακούω τη μαλακία για το ίδιο βασίλεμα. Απρίλιο είχα παντρευτεί, Αύγουστο πήγα. Μάλωσα. Πήγα και με τον Βλάκα τον γαμπρό μου, τον Κολοσσερέο και την αδερφή μου και την γυναίκα μου. Κάθε μέρα ήμουν αμαλωμένο, σκοτωμένο. Στο λέω δεν έχει. Στο λέω. Λοιπόν, θα σε πω που να πα να φας καλά. Με πήγανε πάνω στο ίδιο βασίλεμα. Είχα πάει κάτι, είχα κρυώσει κιόλα. Ήταν κάτι. Αυτό είναι το ίδιο βασίλεμα, λέω που διαμονίζετε. Λέει ναι. Τραβάω ένα κλανίδι. Με μιλούσαν ένα μήνα. Μια ειδούρη. Τέτοιο είναι ο βασίλεμα. Εγώ κάνω τζόκινγκ σε παραλία Θεσσαλονίκη. Και... Κάτσε, κάτι πήγαινε πήγε το βασίλεμα Βασίλη. Για πες κάτι. Η ομορφιά την κάνει όχι το ίδιο βασίλεμα. Το απόκρινο αυτό κάτω που βλέπεις. Ναι. Που βλέπεις αυτό εδώ το πράγμα, η άγρια ομορφιά. Αυτό κάνει την όποια ομορφιά και όχι το ίδιο βασίλεμα. Πρέπει χωρίς δέντρο υπάρχει. Ρε, όχι, εδώ πέμπτει. Εγώ θάλασσα δεν πήγα. Λατρεύω, βρωμοθάλασσα με τα πόδια πληγωμένα εκεί πέρα. Εκεί μόνο καλό φαγητό. Καλό φαγητό. Πέτρες. Καλό φαγητό. Εσύ θα σε πάω στην Περέα, στι πέντε ταβέρνε. Θα σε πάω στο Βαρσαλίνο, θα βάζει καλό φαγητό. Είμαστε κρύα, φάγαμε στη. Τι πλάκα κάνετε τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται, δείξε με κοντά, έχω μουστάκι. Μουστάκια. Τι μουστάκι. Δεν έχει μεγάλωσε ακόμα πολύ. Δεν μεγάλωσε ακόμα πολύ. Γιατί, τι, θα πει λοιπόν, μουστάκι. Ναι. Μουστάκι. Μην μου πει. Κόκκινο μουστάκι. Ναι, με στοίχημα όμω. Για σου ρωτάσω, δηλαδή. Έβαλο Πανάκα. Κωνσταντίνο Πανάκα. Ο Κωνσταντίνο. Δώσε χαιρετισμό. Ο Πανάκα. Μα λέει Κωνσταντίνε, γεια ρε, να σκαλά μαζί. Άκου μυαλό, Πανάκα. Πάει και βάζει. Ο Παοξή. Ναι, μυαλό, στάμα στο μυαλό. Παίζει τέννη, λέει. Αλλά είναι ναι, δυνατό. Παίζει τέννη ο Πανάκα. Είναι δυνατό, ρε φίλε, να είσαι Παοξή τραβοστόμη και να παίζει τέννη. Που το είχε γίνει σκηνικό, τον διώξαν από τα διαρκεία του μπάσκετ από εκείνη την εποχή να δώσουν τον όνομα. Δηλαδή έτσι έγινε, επειδή έκραζε. Μάλλον πήγε τον όρμηξαν πριν κάποια χρόνια, πολλά χρόνια. Τώρα πέρσι. Πόσχολο το είχε ορμήξει. Τον πλακώσαν εκεί και πάει η αδερφή του Πανάκα να πούμε, τους τραβάει ένα βρωμόξυλο εκεί, τη χαρακτηρίστηκε να πούμε, τον τραβάει ένα μπουνίδι, ένα κλωτσίδι το φόσκολο. Τέλος πάντων, αυτά είναι οι παοξίδες, γιατί κάτω είναι τόσοι άλλους φαγόντες, σαν τα σκυλιά οι παοξίδες μεταξύ τους. Εντάξει, θα μην λέμε μόνο για τους Αργιανούς. Και βάζει τώρα στη Β' Θεσσαλονίκη ο φόσκολος, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο φόσκολος, λέω. Ο Πανάκας. Άκου τώρα. Εγώ αφήνω μουστάκι. Πανάκα, έτσι και βγει βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα... Δεν το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, άκου τώρα. Το μουστάκι θα το αφήσω μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, την τελευταία εκπομπή και δεν θα το κουρέψω καθόλου. Δηλαδή θα είναι εδώ το μουστάκι. Και εδώ έτσι. Άμα κατορθώσει και βγει, πού πα με το ΣΥΡΙΖΑ, ρε τα αγόρι μου τώρα. Δεν κατάλαβε ότι είστε λαμόγια στον ΠΑΟ και το γυρίσατε στο Όπεν. Πού πα με τα αγόρι μου να πούμε. Πού πα με τα αγόρι μου να πούμε. Ένα αυτό. Δεν θα βγει, θα το ξυρίσω το μουστάκι. Δεύτερο στοίχημα. Με το που ξυρίζω το μουστάκι 7 Ιουλίου, βάζω με τον Κουλιανό στοίχημα. Μετά, ναι. Στην πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ θα ξυρίζω το μουστάκι. Και λέει ο Κουλιανό, κουπάρε μου το μουστάκι, θέλω το. Άσε ρε. Τον Αθανάσο Διάκος, είπε. Διάκο, κουπάρε μου. Άσε ρε τώρα με τα μουστάκια να πούμε. Το αφήνω το μουστάκι, είναι τίμιο μουστάκι, δεν είναι άλλα τη δημοσιογραφία άτιμα που δαγκώσανε αυθεντικά κτλ. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Απλά τι γίνεται. Για να πα ανάφη αναγκαστικά, τρώ τη μάπα μία μέρα στην ουσία την Σαντορίνη. Τι είναι ανάφη. Δεν υπάρχει νησάρα. Νησάρα. Για μένα τα τριβήνουν τα νησιά τα 3α. Αστυπάλαια. Αμοργό, ανάφη. Η ανάφη δεν υπάρχει, είναι απλά ανάφη. Για να. Από τη Σαντορίνη απέναντι μία μισή ώρα κάνει το πλοίο. Μία μισή δύο ώρε. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να πάω εδώ. Πανέλα. Είπε ότι η Σαντορίνη δεν έχει δέντρο. Ναι. Εκεί, άμα δει θάμνο, που βγάλω την φωτογραφία. Στην ανάφη. Ναι. Για ποιο λόγο να πάω. Αν πάει ο Ταραντίνο. Αλλά όμω είναι πανέμορφη. Τι είναι η ομορφιά χωρί δέντρο, ρε. Σου πω. Είναι, θα σου πω. Είναι αυτή η ξεραίλα το γυμνό με το απίθανο τυρκουάζ γύρω-γύρω. Ο Ρούκουνα που λέει, στο Ρούκουνα έχει περίπου 3.500 γυμνιστέ. Ναι. Περίπου. Θα σου φύγει μασέλα εδώ, κανονικά. Ναι. Δεν ξέρω αν τα παιδιά και εσύ κολλάτε. Εγώ δεν κολλάω γιατί πολλοί νιώθουν άσχημα
ήμουνα στο Ρούκουνα. Εγώ με εντεψίζεις, ρε, δεν έχω πρόβλημα. Με βερμούδα, εγώ και άλλα δύο άτομα. Είσαι εντεψίζεις. Εγώ. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, παιδιά ελληνικά. Εντεψίζεις τι είναι. Εντεψίζεις είναι αυτό που είναι σάτυρος, να πούμε. Βγάζει τα αυτιά του, τα πουλιά του, είναι, λέει πρόσφυγα πράγματα. Αυτό είναι ο εντεψίζεις. Εγώ λέω ότι πήγαμε βερμούδα μέσα σε 3.500 γυμνούς. Αλλά δεν είσαι εντεψίζεις. Τι θέλω να σου πω, πολλοί φρικαίνουν. Δηλαδή μένουν και στην άκρη που είναι εντυμένοι. Ναι. Εγώ πήγα εκεί μέσα και έβαζα φωτογραφίες. Το οποίο όχι τα παιδιά, προς Θεού. Είχα δει 10.000 γνωστούς. Ναι. 3.500 γυμνιστές. Ναι. Και ήμουν ο μόνος με βερμούδα, εγώ και άλλοι δύο. Δεν σε κράξαν. Όχι. Όχι, κάνεις κάτι τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Και είμαι άνθρωπο. Πολλοί φρικαίνουν να πάνε. Ναι. Δηλαδή νιώθουν άσχημα ότι εγώ είμαι. Σαντορίνη, εγώ πού να πάω. Ε? Που στα διάλα να πάω. Στα μπιστέκια του κριτικού. Το μόνο που αξίζει. Έχει μπιστέκια, καλά. Στα μπιστέκια του κριτικού και το μάτς Γιουβέτσια Αστακό στο Σάββα. Ναι, είναι καλό. Καλό, καλό. Πολύ καλό. Να πας με την Ευγενία. Θα πας με την Ευγενία μόνο. Όχι. Η Ευγενία, το αγόρι της και οι γονείς. Γιατί είναι ανήλικα, θα τα συνοδεύσουμε εμείς. Λίγο τώρα μπερδεύτηκα. Εσύ, η σύζυγό σου, η Ευγένεια. Γεια σου, Ευγένεια. Η Ευγενία. Το αγόρι της. Το αγόρι της. Και οι γονείς του αγοριού. Τι ελληνική ταινία είναι αυτό, ρε, κάποιος. Δεν πήρες το πούλμα που είδα του Βουτσά, χάζει να πούμε στην ταινία. Είστε αγάπη. Σκάσανε το πούλμα. Ταινιάρα δεν υπάρχει. Ταινιάρα. Την έχω δει 9 φορές. Να μην πάω. Να πάω. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραία. Θα πάτε όλοι μαζί στο Μεξικάνικο που είναι πριν τα σειρά. Μπορώ να έρθω με μια κάμερα εγώ να τραβώ την εκδρομή. Τα παιδιά. Θέλω να μένω πιο πολύ. Γιατί εγώ είμαι πιο μαλακός. Δηλαδή είμαι πιο. Με μια κάμερα εγώ να τραβάω την εκδρομή. Μαλακούρα με τα παιδιά. Τα παιδιά που θα μένουν στο δωμάτιο, η Ευγενία με σένα. Ναι. Και το παλικάρι με τον Ρουφό. Ωραίο. Τι θα έχει πάει η Ευγενία. Τρίτη γυμνασί. Την έχω εικόνα τόση την Ευγενία. Την έχω εικόνα τόση. Κολλητή μου. Με το φαρματάκι που πάρει μαμά. Ναι, είναι κολλητή μου. Είναι η πιο κολλητή μου. Η εικόνα μου είναι κολλητάρι μου. Δηλαδή μιλάμε όπω θα πάει να πει. Και εγώ δεν είμαι πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία, οπότε ταιριάζει. Δεν πρέπει να βγαίνετε όμω οι δυο σα μόνο, πρέπει να σα μαζεύουμε. Ναι. Λοιπόν. Για βιντεοσκόπηση θα είσαι λίγο. Πρέπει να να τραβήξουν την εκδρομή, μα. Γι' αυτό δεν θα άδεια. Θα σπάσουμε τα νούμερα. Η Ευγενούλα με τον Κωσίνη είναι επίπονη να είναι οι δυο του μόνο. Γιατί? Επίπονη να είναι κάποιο που θα σα μαζεύει. Δηλαδή άδεια πότε παίρνει εσύ, α πούμε. Δεν θα πάρω για αυτό το λόγο. Θα πάρω 18-20 Αυγούστου άδεια από το ραδιόφωνο. Ξεκινάει το ΑΡΤ μετά. Οπότε μία ή άλλη είναι. Με κατάλαβε. Και θα πάρω μόνο τις 5 μέρες αυτές άδεια. Από το ραδιόφωνο θα λείψει πόσο, 18 με. Όχι 18, 21 με 5 του μηνός. Με 6 του μηνός. Α, 21 Αυγούστου. Ναι. Ναι, αλλά ξεκινάει ο Καρατζαφέρης μετά. Ναι. Ναι. Από το ραδιόφωνο θα λείψει 21 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου. Ναι. Εσύ είπες 5 θα πας σε Σαντορίνη. Όχι, 2 με 5. 2, 3, 4, 5. 4, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Γενό Παρασκευή. 4 μέρες. Α, 1 με 5 θα είσαι. 1 με 5 Σεπτέμβρη. Καλή εποχή πας. Καλή εποχή πας. Εσύ δεν θα πω τα ταξίδια. Καλή εποχή πας. Δεν γουστάρω ταξίδια. Ναι, δεν είσαι όμως και το καράβι μια μέρα πήγαινε μια μέρα άλλα. Εσύ δεν πας και με αεροπλάνο. Αεροπορικός πας. Δεν πάω με τα αεροπλάνο. Εκεί ξέρεις αν πες και μία δεν έχει εκεί. Στο Πέλαγος είναι. Κατευθείαν. Αν ήταν μικροπλάνο, μπαίνει να φύγει. Αν έχει μία ελπίδα, αυτή είναι, Βασίλη. Αφού τραβάω τα περίεργα, ρε Σλάμα. Άμα ας πούμε πώ το αεροπλάνο, θα μπει κανένα τρομοκράτη, θα σταματήσει μια τουρμπίνα. Πού είναι, μαλάκα, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, θα πάει τρομοκράτη, ρε Πούστη. Όπου θε να πάει τον τρομοκράτη. Μπορεί να είναι ερωτικό τρομοκράτη. Να θέλει να πάει. Άσε ρε, τραβάω τα περίεργα τώρα, τρελό είσαι να πούμε. Λοιπόν, εγώ το μουστάκι θα τα αφήσω. Άμα βγει ο Πανάκας, βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ πίπα ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ΠΑΟ. Okay. Τι έγινε, θα πάρει το 8 εκατομμύρια τώρα, 8 εκατομμύρια ευρώ από την ΔΕΡΤ. Ναι, αλλά το γήπεδο δεν θα γίνει. Τι, τη Νόβα. Η Νόβα θα περιμένει, έχει το δικαίωμα τη τελευταία πρόταση. Ναι. Οπότε η Νόβα θα περιμένει να αλλάξει η κυβέρνηση, δεν είναι μαλάκα η Νόβα. Θα περιμένει να αλλάξει η κυβέρνηση 15 μέρες η Νόβα, μετά θα πει έρθει να αποσύρουμε το ενδιαφέρον και όλα ωραία, όλα καλά. Ναι. Και γήπεδο δεν θα κάνετε ποτέ. Θα απαντήσει ο Βασίλης. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μεταξύ Open και Nova. Γιαλαντζία, Γιάννη. Ποιο λέει γιαλαντζία, Γιάννη. Εσένα, το Βασίλη. Γιατί. Ο γιαλαντζή, γιατί. Γιατί. Χάμστερ, τα λιροπαγίδα. Μπάμπι. Ναι. Γελάνε, ναι. Πού ήταν η τελευταία εκπομπή εδώ πέρα, στήριξε τον Ραπτόπουλο, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Τι έγινε. Ναι. Για λατζιά, για γιατί ο Βασίλης. Ήτανε να έρθουνε. Ήτανε να έρθουνε. Να μιλάμε για τον Άρη, δεν το κατάλαβα. Ήτανε να έρθουνε η παλιά φρουρά. Σήμερα.
Εγώ τους προσκάλεσα, όπως είχατε πει και είχαν πει και οι ίδιοι. Ντρούλινγκ, Μπουγάτσα, Τρέγια, Μακουκούλα, Ραπτόπουλο και Ασλαμά. Θα ήμασταν 6 άτομα. Γιατί και ο Ασλαμάς είναι ανοίξει την παλιά φρουρά της Μαρμίτας. Η κόμπλα ο Μπουγάτσας, από το φόβο του ότι οι Αργιανοί θα τον ορμήξουν, δίθεν και τα λοιπά, και θα του πούνε τι πας αυτό που βρίζει τον Άρη και τα λοιπά, λέει: εγώ δεν θα έρθω. Ο Ζάχος λέει: άμα δεν έρθει αυτός, δεν έρχομαι κι εγώ. Και με λέει ο Τάσος ο Τρέγιας, αυτοί οι λακαμάδες, λέει και οι δύο, χαλάσαν λέει, την τελευταία Μαρμίτα. Ο κομμουνιστής. Τι το streaming. Το streaming το κανάλι. Να μην παίζει λέει από το κανάλι το τέτοιο, το στο YouTube. Δεν κατάλαβα. Λέει ο Νίκος να κλείσει ο κομμουνιστής το stream που κάνει, που βγάζει την εκπομπή live από το Ραπτόπουλο. Το streaming δηλαδή, τι. Το streaming είναι στο κανάλι σου στο YouTube αυτή τη στιγμή, παίζει εκπομπή διαδικτυακά. Ναι. Και ο σκηνοθέτης σου είπε στον άλλο το σκηνοθέτη σου να κλείσει την εκπομπή να μην παίζει από το κανάλι του Ραπτόπουλου στο YouTube. Πόσα χρόνια παίζει αυτή από το Ραπτόπουλο, δηλαδή παίζει. Αυτά ρε παιδιά τώρα τα κανονίζει τον ώρα εκπομπή. Δεν ξέρω πώ είναι αυτό. Τι, να μην παίζει δηλαδή και να παίζει επανάληψη σε μένα. Πώς ναι. Παίζει. Τόσα χρόνια πώς έπαιζε. Έπαιζε σε επανάληψη. Όχι, κανονικά έπαιζε. Και είναι ανταγωνιστικό τώρα το Euro που άνοιγε το Ραπτόπουλο για να καταλάβω. Έλα εσύ στο δημοξήγησέ μου γιατί δεν κατάλαβα. Μπες ξανά μέσα. Δεν πειράζει, ξέρω εγώ. Έλα λίγο μέσα. Έλα λίγο. Να. Στάσου, παιδί μου. Θα ανεβαίνει μετά η εσύ δεν θες. Άρα θέλει να τη βγάζει ο Σχιστοδήμος live από το κανάλι του Euro που άρεσε στο YouTube και να μην ανεβαίνει από το Ραπτόπουλο live. Δηλαδή, Νίκο, μια απορία. Ας πούμε, τώρα κάποιος, αν θέλει στην Πελοπόννησο, τη βλέπει το Γιούλιο από σένα. Τη βλέπει από σένα, παράδειγμα. Να μην τη βλέπει και από το Ραπτό, δηλαδή. Αλλά μην παίρνουμε λεφτά μέσα από το YouTube. Να παίρνουμε στη ζωή μα τώρα μόνο. Ναι. Αυτό λέει τώρα. Κλείσει είναι μαλάκα στα αρχίδια σου. Εντάξει, κλείσει. Κλείσω. Καλά, αυτά δεν λέω. Και συνεννοείστε μετά, ρε παιδιά. Τελευταία κομπή είναι τώρα. Άρα το Euro One με το δικό μου το κανάλι τώρα αυτό είναι ανταγωνιστικά και δεν πρέπει να πέσει. Θα πέσει μετά. Εντάξει. Παιδιά, τελευταία κομπή είναι σημαίνει. Εντάξει. Κλείσω, ρε παιδί μου, στον αέρα. Κλείσω. Κλείσει την κομμουνιστή. Μόνο. Ναι. Κωστή, επειδή μιλά. Είπε ο Κωστή για τον Πανάκα. Ο Πανάκα πάει στη Β' Θεσσαλονίκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Σαντίνο. Εγώ λέω δεν βγει ούτε τελευταία. Να πω κάτι. Αν βγει, το μπουστάκι το αφήνω μέχρι την επόμενη τελευταία εκπομπή. Που θα γίνει. Ναι, πολύ ωραία. Λέγε. Ρε, εσύ, εγώ πήγα. Κανείς δεν πηδάει. Κανείς δεν πηδάει. Μεγάλο παραμύθι. Μεγάλο παραμύθι. Ήμουν 10 ή 11 βράδια ή 10 ή 11 βράδια. Γεμάτα. Ο λόγος μου είναι. Κριάδα, καυγά, παρεξηγμία, τίποτα. Άστο. Κολονίζει δηλαδή. Και πέρασα καλά εκείνη τη φορά. Εντάξει, okay, εντάξει. Ήταν ωραία την πρώτη φορά που πήγα. Είχα πάει για 4. Έκαθες 11 μέρες, είπες Μάρια. Τη δεύτερη φορά που πήγα. Υπερβολικές μέρες για Σαντορίνη. Για μέρα η Σαντορίνη είναι maximum 4 βραδιές. Μα ναι, για κανένα λόγο. Την πρώτη είχα πάει 4 για 4 βράδια. Μια να πας σε μια θάλασσα, μια να πας για καλό φαγητό, μια να δεις το κολλούλιο βασίλεμα. Αυτό είναι. Καλά, έχει να δεις πράγματα. Μπορεί και τα αρχαία αυτά. Άμα βλέπεις, εγώ το βλέπω, τα κάνω και αλλιώς. Σκαλίζω πολλά πράγματα. Τέλος πάντων. Φλεβίτιδα τρέμει, πεθαίνω εννοείται. Δεν σχολιάζω. Σταμάτα ρε με τη Φλεβίτιδα τη τρέμει. Λοιπόν, δύο υποψήφοι που μου ζήτησαν να πω το όνομά του. Δεν το λέω σε άλλο. Όχι τώρα υποψήφοι που ήταν στι δημοτικέ. Με δύο παρατάξεις. Είναι καλό να δει τι διαφημίσει, να τι παρατηρεί τι διαφημίσει. Κάτι κερδίζει. Όχι, κάτσε, εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ο Σιζοδήμο μου λέει να σταματήσω τη ζωντανή μετάδοση τελείω. Αλλιώ θα κάνει μήνυση. Όχι, σε μένα θα κάνει. Λοιπόν, λέει, μίλησε και μαζί σου, δεν μου είχε πει κάτι τέτοιο. Παρακαλώ, συνεννοεί σου και πε μου τι να κάνω. Κλείστο σου λέω. Ρε. Ναι, εντάξει. Δεν τα κατέβαλα. Πάντω μου αρέσει ότι αυτά τα πράγματα γίνεται συνεννόηση στον αέρα για το ποιο κανάλι θα μεταδίδει στο YouTube την εκπομπή. Νομίζω ότι η οργάνωση θα κυλήσει, θα έλεγα. Εδώ η Άννη είχε, αντί να πει... Παιδιά, αυτά από πριν τα κανονίζετε. Να με μαμίσει, δεν το άκουσε. Ωραία. Σε κυλήσει η οργάνωση. Τουρά. Όχι, σε προσπαθεί σε κανάλι. Σε κανάλι. Ήταν να πει με κάλο σπίτι για να μεταΐσει και είπε με κάλο σπίτι. Για πες όλες τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, πόσες κάνετε. Να τελείωσε αυτό λίγο. Α, ναι, τελείωσε, ναι. Οι άνθρωποι μας ευχαριστούν για ποιο λόγο. Σώσανε υποψήφιοι τώρα. Την είχαν δει την πρώτη φορά διαφήμιση. Του γιακάδε του, τα πουκάμισα. Ναι. Υποψήφιοι άνθρωποι με δύο διαφορετικού. Δεν θέλω να πω ποιου. Και δεν το λέω ούτω ή άλλω. Γιατί δεν θέλω. Δεν χρειάζεται. Ήταν με δύο διαφορετικού υποψήφιου του Μάρκου. Ναι. Ούτε όνομα, λέμε τίποτα. Σώσαμε. Δεν το είδα στην εκπομπή, δεν το ήξερα. Σώσαμε πουκάμισα.
Γιατί αυτή, στην περίοδο αυτή αλλάξανε, ξέρεις, είχαν ομιλίες γύρω με τον κόσμο κτλ. Και λέει, βλέποντας, λέω, παιδιά, αυτό λέτε. Οι βουλευτές βλέπανε. Να βλέπετε διαφημίσεις. Ναι, ναι. Υποψήφιοι, ρε παιδί μου. Ναι. Ο ένας βλέπει σταθερά μαρμίτα. Mm. Ο άλλος πάνω στο ζάπινγκ. Πάντως δεν είναι και όλοι οι βουλευτές για να γίνουν βουλευτές. Βλέπω πολλούς ντροπαλούς, βλέπω πολλούς αντιεπικοινωνιακούς, βλέπω πολλούς που δεν μπορούν να μιλήσουν. Φοβούνται την κάμερα, φοβούνται τον κόσμο, τον πολίτη. Την άδερ, εσύ την πήρα τηλέφωνο για να τη βγάλω στο ραδιόφωνο. Υποψήφια βουλευτήνα. Και λέει, ναι, ο άνδρας μου δεν μα. Πώ θα πάτε, πού είναι με τα καλά του. Μην κατεβαίνετε, ρε παιδιά. Και εμένα ήταν γίνει μια δουλειά με ένα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν μπορώ, ρε παιδιά, μην. Ή το έχετε ή δεν το έχετε. Αν το έχετε. Καταρχήν, αν φοβάσαι να μιλήσει στην κάμερα, θα πάω να μιλήσει στο κοινοβούλιο και να ψηφίσει νομοσχέδια. Είναι δυνατόν. Θα πάω να μιλά μπροστά. Θα έρχονται η κάμερα μέσα στο βάζο του μικρόφωνο έτσι και έχετε να πείτε γι' αυτό. Θα είσαι στο κοινοβούλιο, θα έχει νομοσχέδια. Φοβάσαι να μιλήσει μια κάμερα και θα πάω να πα για βουλευτή. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Λοιπόν, να κάνουμε ένα απολογισμό χρονιά. Πριν κάνουμε, ναι, να πάμε λίγο στον ΠΑΟ που κάνει τη μια μεταγραφή μετά την άλλη. Τι έγινε, εσύ και τι κάνω στον ΠΑΟ. Τη μια μεταγραφή μετά την άλλη. Α, σε πωλήσει. Ναι. Σε πωλήσει. Ναι, για πε. Δεν το κουλούρι. Θέλω να δει πώ θα πάει ο κουλούρι στην περίοδο. Κάνει 12 γκολ στην Ελλάδα. Στο γαλλικό. Γαλλικό. Κοίταξε, ο Κουλούρης. Αδικημένο πρωτάθλημα. Αδικημένο. Ναι, ο Κουλούρης. Κάποτε. Ο Κουλούρης. Έχει είναι εύκολο πρωτάθλημα. Έχει δουλέψει, έχει δουλέψει πάρα πολύ ατομικά. Ναι. Έχει δουλέψει πάρα πολύ αδικημένο ατομικά. Και το παιδί είναι εύκολο στον γκολ. Τσαπατσούλης, πλάτη, πόδα, αρπουδιάρης. Εντάξει, μεταφορικά όλα αυτά τα, όλα αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Αλλά αν παίξει που έχει εύκολο τον γκολ, ίσως πρέπει να τον προσέξει περισσότερο. Ασουλούποτος. Μεγάλο κέφαλο. Πάντως είναι τραχύλο. Καλό και αυτό ότι είναι, ναι, πρωτάθλημα ανοιχτό επιθετικό. Ανοιχτό. Ναι. Ναι. Αν δεν μπορούσε να παίξει. 32 γκόλεμα λέει η ομάδα. Και δεν θα έχει Γερμανία. Γερμανία. Δεν θα έχει την πίεση που θα έχει άμα ήταν στο ρόστερ του ΠΑΟ. Δεν παίζει. Γιατί δεν παίζει μεγάλη. Για μένα θα σου να μακάκα σκουλούρι αν έμενε στον ΠΑΟ και έπρεπε να ξανακάνει το double αίτητο και να πει ο μήλο Champions League και να έχει αυτή την πίεση. Θα κάνει το παλικάρι. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ πήρε πολύ καλά λεφτά. Είναι πολύ καλά λεφτά τα 3.200. Λοιπόν, για τον Κουλούρη, άσχετα ότι ήταν πρώτο σκόρερ, τον είχε για χαμένο παίχτη ο ΠΑΟΚ πέρσι όταν τον έδωσε στον Ατρόμητο. Ναι. Και πήρε 3.200 από έναν παίχτη χαμένο. Νομίζω ωφεληθήκαν και οι δύο. Και ποσοστό μεταπόληση. 20% ποσοστό μεταπόληση. 15%. Για λέγε οι μεταγραφάρε, τι έγινε ο πρόεδρο. Γιατί, πότε παίζετε το πρώτο προκριματικό. Είναι αλήθεια, ο Ολυμπιακό έχει μια διαρκεία σήμερα. Έτσι ανακοίνωσε. 16.000 διαρκεία. Ολυμπιακός. Αγριεμένη τελείωσε είναι και κάτω. Ναι, αγριεμένη. Και δύο χρόνια, ναι. Και σήμερα βγάζει, και σήμερα νομίζω βγήκε η κυκλοφορία και τη ΣΑΕ. Ναι, κάποιε την ΑΕ, δεν τραβάει. Αρχέ Αυγούστου ξεκινάει. Αρχέ Αυγούστου. Τελειώνουμε την κλήρωση, αρχίζουμε το πρωτοκολλήριο. Η κλήρωσή σου είναι μέσα Ιουλίου. Ναι, τώρα μόλι τελειώσουν αυτή την αναμετρήση που παίζει τώρα ο Ατρόμητος. Άρα αρχέ Ιουλίου. Ναι. Πού πιστεύει, Σιόπη, πού πιστεύει, οφείλεται αυτή η δυστυχία μέχρι τώρα στι μεταγραφέ. Γιατί εγώ το έχω πει και στην εκπομπή την βραδινή. Πού κάνουμε. Κάτσε να μα πει. Πιστεύω ότι θα περιμένω να ξεκαθαρίσω. Φωνέ, δεν σ' ακούνε. Φωνέ, δεν ακούγομαι. Να ξεκαθαρίσω ένα κείμενο το οποίο με του παίχτε ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Ήδη έχουν φύγει αρκετοί, όπω Ρέι, Κουλούρη, Καντουρί, Ολιβέρα, ξεκαθαρίζει. Και ο Πάου θα πάρει στοχευμένου τέσσερι ποδοσφαιριστέ. Και γι' αυτό τον λόγο θέλω να πάρω του παίχτε αυτού που θέλει, λογικά. Εκεί το οφείλω. Τι θέλει, ρε, τρία χάφτελ, τι θέλει. Ναι, θέλει να κυνηγήσει το. Τρία χάφτελ. Δεν θέλει να. Χαφ. Με ταχύτητα ψηλό. Τι εξτρέμφε. Δεν πήρε το Λάβρο. Έχει το Ζαμπά. Ωραία. Τι πια. Μπίζε, αλλά δεν παίζει και αριστερά. Τι και. Ναι, ναι. Και έχει και το Λιμιό τέσσερι. Τέσσερι εξτρέμφε. Τι με μένει. Έχει τον τρίτο οργανώσει. Τέσσερι εξτρέμφε. Τέσσερι εξτρέμφε. Θυμάμαι τη φράση σου. Ναι. Λέω ρε, εσύ ο Ραπτόπρο είναι αυτό που γνώρισα. Ναι, ναι. Τη φράση σου εδώ την επομένη του τελικού με την ΑΕΚ. Ένα πέλκα να τον πιει στο ποτήρι. Ναι. Και αυτό είναι κατά ποιοι. Στο φιλικό με την Τουρκία. Και στο επίσημο με την Αρμενία. Τούρκοι και Αρμένοι. Σε εκείνο το μάτ. Τον έχουν κατά ποιοι. Σε εκείνο το μάτ. Τα ελληνικά τα μάτσα αυτά, Κωστή. Αυτά τα μάτσα ελληνικά. Αυτά, σε αυτά τα μάτσα. Παίκτη που πρέπει να ανάβει στο δόνι μία λαμπάδα κάθε πρωί. Και στον Ελκαντουρί. Κάθε πρωί μία λαμπάδα στο στον Ελκαντουρί. Λέγε ρε, τι έγινε, έχετε υπάρχει η Νιρβάνα υπάρχει. Γιατί έχει καθυστέρηση, έχει ναι, καθυστέρηση σε αυτό, μην σε απαντήσω. Η καθυστέρηση ναι, πιστεύω είναι ότι περιμένουμε να ξεκαθαρίσει αρχήν το τοπίο με το ποιο θα μείνουν και ποιο θα μείνουν. Και πιστεύω ότι περιμένουμε κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές να κλείσουν.
Λοιπόν, η καθυστέρηση στον ΠΑΟΚ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο αυτό το θέμα είναι ότι στον ΠΑΟΚ είναι πολλοί κοκόροι που λαλούν στις μεταγραφές. Δηλαδή, αποφασίζει ο Γιωργάκης, αποφασίζει ο τεχνικός διευθυντής, αποφασίζει όχι ο προπονητής, όχι είναι ο Παντελής Κωνσταντινίδης, όχι είναι ο ένας. Είναι πάρα πολύ με το Γιβκοβιτς, ξέρεις τι έγινε. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι εμπλέκονται στις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Με το Γιβκοβιτς τι έγινε. Ο Γιωργάκης το λέει ότι είναι μυροφωνιάς. Και ότι στα τελευταία μάτς θα είναι περίεργος στις αποδόσεις του. Και επιμένει ο προπονητής. Ο Γιωργάκης δεν γουστάρει. Οι άλλοι λένε Ξάνθη να είναι φίλοι μας. Ναι, ο Ραζβάν. Ναι, ναι. Τι λέει. Ναι. Τι λέει. Φέτος η Μαρμίτα είδε στην κατάρτια. Στην τελευταία εκπομπή Σιώπης και Χατζινάκος. Δεν σας αρέσει ο Χατζινάκος και ο Σιώπης. Θέλετε εδώ να βρίζουν, ε. Θέλετε πλακώματα. Αφού δεν ήθελε να έρθει ο Μπουγκάτσας. Κοίτα, ο Μπουγκάτσας και ο Τρούγκ γεράσανε. Γεράσανε. Μόνο ο Τρέγιας έμεινε ακμαίος και η ιστορία. Παιδιά, μας συγχωρείτε που δεν βρίζουμε. Μας συγχωρείτε που δεν βρίζουμε. Πρέπει να τρώμε πρόστιμα, ας πούμε. Ναι, εντάξει, ναι. Λέγε, ρε. Ναι, σωστά. Όντως, αυτό ισχύει με τον Ζήφκοβιτς. Ότι δεν τον ήθελαν λόγω του λόγου που είπε. Τι λόγω του λόγου, τι πίνει. Ότι πίνει. Και τον ξέρω. Και στο 7-2 λέει. Ποιο, ο Ζήφκοβιτς πίνει, λέει. Απλά ακούγεται ότι βάζει πάνω στο ναι. Άρα είναι αυτό που σου είπα εγώ, ότι ο ένας παίρνει πάνω του το ένα, ο ένας αποφασίζει για το άλλο, μπλέκονται πάρα πολύ στις μεταγραφές. Πλακώθηκα και με τον Κουσολιάκο. Γι' αυτό το λόγο που λέτε και ο Πέλκας δεν το έγινε επέκταση συμβολέου του Πέλκα, πολλά είναι. Σε εμάς τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ο Πέλκας είναι ο κουλούρης του Κουσολιάκου. Αποφασίζει ο Καραϊπίδης με τον. Κάτι έγινε εκεί πέρα. Πιστεύω, ναι. Πιστεύω ότι αν χάσω 5 κιλά και κάνω και το μηνίσκο, τώρα στην ηλικία που είμαι ο Κουτσολιάκος, με πάει για πλάκα από το Σλίγκα. Ναι. Καθαρά Κουτσολιάκος Λίγκ. Ναι. Καθαρά. Και κάνει και ατομικές προπονήσεις. Εμένα πιστεύω με πάει στην Άιντραχτ. Ναι. Στην ηλικία πολύ που. Καλό. Τον Μπάμπι τον πάει στην Μπάγκερ Μονάχου. Τάσπασε με τον Πάοκ όμως. Τάσπασε με τον Πάοκ όμως. Οπότε τι περιμένει, ρε φίλε, να γίνει. Καταρχήν πέφτει το κόμμα σου. Καλό άλλο θα δω. Πέφτει η ποινή καταρχήν του Ιβάν Σαββίδη. Βρε, πέφτει το κόμμα σου. Δεν είμαι κανένα κόμμα. Πώς δεν είσαι πίπες στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκανες τόσο... Δεν είμαι κανένα. Βρε, πίπες έκανες στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έγινε το γήπεδο, ήταν να μην το κάνετε το γήπεδο. Άκου εδώ τώρα. Και η Νέα Δημοκρατία να πει πάλι την ισχυρό θέλει. Και η Νέα Δημοκρατία από τον Ιβάν Σαββίδη. Έτσι νομίζεις. Έτσι νομίζεις. Θα είναι με τον Ιβάν Σαββίδη η Νέα Δημοκρατία. Άσε τώρα. Άσε να φτάνε με τον Σαββίδη τώρα. Νέα Δημοκρατία, άστο. Άστο τώρα, το έργο τώρα είναι. Ποιος θα είναι με τον Πάο. Λοιπόν, ένα δείγμα θα είναι το τι θα κάνει η ΕΡΤ μετά τις εκλογές. Εκεί θα δείξει το πρώτο δείγμα. Για μένα, ένα πρώτο δείγμα μετά τις ευρωεκλογές ότι γίνανε και τα play-offs και αυτά, κάτι λέει. Ότι γίνανε play-offs. Το οποίο αν είναι για κάποιον αρνητικό, τα play-offs είναι για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Ευνοεί τους λόγους. Βέβαια. Ότι ο Ολυμπιακός δεν θα φύγει στο Λεκανοπέδιο. Για να το υπέγραψε ο μαλάκας ο ΠΑΟΚ. Δεν θα φύγει από το Λεκανοπέδιο. Τις μισές αγωνιστικές δεν θα φύγει από το Λεκανοπέδιο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ αυτό που υπέγραψε. Έχει γκόμενα σε ένα Ολυμπιακό. Τι θα φύγει. Ναι. Εσύ που θα έχει βαθμού. Ξάνθη δεν θα έχει βαθμού. Βόλο δεν θα έχει βαθμού. Αγρίνη δεν θα έχει βαθμού. Κάνετε μήνυ στο Γεωργίου. Αγρίνιο, δεν θα έχει βαθμού. Δεν θα έχει από στον Βόλο τρει δανεικού βαθμού. Ξάνθη, δεν θα έχει βαθμού. Παίρνει το Μελιόπουλο. Ο Μελιόπουλο στα 100 μέτρα θα κάνει στο 32 δευτερόλεπτα. Πάρει το Μελιόπουλο. Άσε το παραμύθι, μόνο Ολυμπιακό κάνει θα έχει βαθμού. Εσύ δεν θα έχει. Ο Ολυμπιακό βάζει από τον Άρη. Καθένα κάνει τη δουλειά του. Καθένα κάνει τη δουλειά του. Σαββίδη, καλά κάνει. Καλά κάνει. Εγώ είμαι ο πρώτο που είπα που μου λένε αντιπαοξή και τέτοια. Εγώ είμαι ο πρώτο που είπα ότι ο Σαββίδη είδε και απόειδε τόσα χρόνια. Έριχνε χρήμα και δεν το έπαιρνε το πρωτάθλημα. Καλά. Και έριξε εκεί που έπιασε τόπο. Και το πήρε. Όπα, Βασίλη, τι έριχνε μωρέ και εσύ έτσι που το είπε. Άσχετα τα πετούσε. Τι έφερε, ποιου. Έριξε ποιο. Άσχετα ήταν πεταμένο. Έριχνε χρήμα. Λογιστικά. Λογιστικά. Είναι ομάδα πιο μέσα από όλους. Ποιος τι έφερε λογιστικά. Δηλαδή. Λογιστικά ρε λέμε, δεν λέμε. Α, λογιστικά. Τόπο. Όχι ότι έφερε πεκταράδες. Πέταξε χρήματα. Πέταξε άδες. Όχι ότι έφερε πεκταράδες. Ναι, πέταξε χρήματα. Όλο αυτό, πεκταράδες δεν έφερε. Ο Σαββίδης είδε ότι δεν γίνεται αλλιώς και επένδυσε και σε άλλα πράγματα και πήρε το πρωτάθλημα. Ο Κυριάκος ο Αριανός λέει. Και κάποιοι πηγαίνουν σε ομάδες και περνάνε αέρα και πάνε άλλες ομάδες και ζορίζονται.
Τι να πω και τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος Ολυμπιακός. Πώς, το, να δούμε το μάτι του ένα και να δούμε και τον Πανιόνιο Σπάο. Ο Πανιόνιο Άρης. Πώς γίνεται. Λοιπόν, φίλε, το site το Marmita Sports που συνενώθηκε με το Ραπτό δεν έχει καμία σχέση με την εκπομπή αυτή και με το τι κάνει ο Σχιστοδήμος με τον κομμουνιστή. Εδώ μιλάμε για YouTube. Το Ραπτό και το Marmita Sports μιλάμε για site που συνενώθηκαν, έτσι. Μη στέλνεις ηλίθια μηνύματα, άμα δεν ξέρεις. Και δημιουργείς εντυπώσεις χωρίς λόγο. Άλλο το Ραπτό με το Marmita Sports που συνενώθηκαν δύο site και άλλο το κανάλι στο YouTube. Είναι άλλη υπόθεση. Ναι. Άλλο είναι το site, άλλο είναι το κανάλι στο YouTube. Τώρα ήταν ανταγωνιστικό το κανάλι στο Ραπτόπουλος με τον Γιώργο Πάντορα, κάπως έτσι το κατάλαβα. Ναι. Αυτά ναι. Είναι να τα βρείτε εσείς. Παιδιά, είναι λίγο άκομψο όλο αυτό να γίνεται τώρα. Είναι το λιγότερο άκομψο. Γιατί είναι άκομψο. Είναι ρομαντικό. Καλά, τη μια άλλη αλλά ξέρω εγώ τώρα. Γιατί μαρμίδα γίνονται όλα αυτά. Ναι, απ' την άλλη, το ντοματάκι και τα κρασιά του σιγάλα αξίζουν από τη Σαντορίνη. Λέει ο Κυριάκος, μας βλέπει κάθε Κυριακή. Να στείλω μηνύματα. Τι να κάνω Σαντορίνη. Το βρωμονήσει εκεί. Ντοματάκι. Το ντοματάκι και το κρασί του σιγάλα. Ναι. Και μηδανικού, γιατί και το Μιχάη πιστεύω να πει, μα τι θα σχολιάσει. Το Μιχάη, τι πήρε στο Μιχάη τώρα. Μιχάη Μελιόπουλος είναι μεταγραφές δημοσίων σχέσεων, δανεική από Βόλο κλπ. Κλπ. Ολυμπιακός δεν θέλουμε ξέρει τι θα κάνει. Ο Πάουκ στη Β' ομάδα έχει πολύ καλύτερους ποδοσφαιριστές, γιατί τους έχω δει τα δύο σόφερ του Πάουκ στη Β' ομάδα είναι φοβεροί. Καλά, απλά το. Ναι. Η πραγματική ζωή είναι άλλη. Στη μεγάλη κατηγορία και ο Μιχάλης το έχει δείξει. Ναι, έχει δείξει απλά, ναι, απλά πιστεύω ότι. Δηλαδή αυτό με τα μικρά παιδιά και με τα ετόπουλα το ακούω 30 χρόνια. Εγώ αν ήξερα. Και όχι, sorry. Όχι μόνο για τον ΠΑΟ. Και τα μικρά. Πόσους στον Ηρακλή είχαμε τελευταία 20 ετία. Πώ που έρχεται. Για ποιο λόγο κάθε χρόνο να μην μπορούν να βγουν και δύο παίκτες από τι ακαδημίες. Δεν λέω για τον ΠΑΟ. Σου λέω για τις μεγάλες ομάδες. Για τον Άρη, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό. Δεν βγαίνει. Αυτό που λέω, εγώ αν για ένα λόγο θα σου πω ότι ο Άρης παρότι έχει κάνει με πολύ μεγάλες μεταγραφές, δεν μπορεί να πάει για πρωτάθλημα, είναι αυτός. Ποιος. Ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους μεταγραφές, να δίνει δανεικό εδώ και εκεί και να κάνει δημόσιες σχέσεις. Αλλιώς ο Άρης, σε αυτά τα επίπεδα αν ήταν επίσης όλο είναι το πρωτάθλημα, ναι, θα σου λέγαμε ότι πάει για πρωτάθλημα ο Άρης. Δεν έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα ο Άρης. Μπράβο. Εντάξει, για έκανε βήματα, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει. Τα βάνει του Άρη η τρίτη θέση. Να παίζει φιλικά παιχνίδια, ο Άρης δεν μπορεί. Έτσι, τα βάνει του Άρη η τρίτη θέση. Ναι. Καταρχήν, ο Άρης ξεκινάει να περάσει στο μήνυμα του Europa League, ένα αυτό και το κύπελλο. Και το UEFA να βγει. Να βγει στο μήλο. Και να βγει ω τέταρτο και πάνω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να κυνηγήσει, ναι. Να κυνηγήσει. Και πέμπτο να βγει. Θέλω να μου πει ο Βασίλης, ναι. Ο Βασίλης που ξέρω ότι μιλάει το παιδί είναι ψυχρά και ψυχρά είναι με λογική. Δεν μιλάει σαν. Λογικό. Με τι, ποια θέση θεωρείς αποτυχία για τον Άρη του χρόνου. Αποτυχία. Αποτυχία. Κάτω από τέταρτη. Δηλαδή και τέταρτη είσαι OK. Ναι. Ναι. Ωραία. Γιατί έχω κάτι αριανού που λένε αν δεν βγω δεύτερο ή τρίτο είναι αποτυχία. Το εξήγησα με απλά λόγια. Ότι για να βγεις πρωτοδεύτερο στο ελληνικό πρωτάθλημα θέλει να επενδύσεις και σε δημόσιες σχέσεις. Δεν βγαίνεις αλλιώς. Θες μεταγραφές, Μιχάλη. Όταν εγώ πάω να ξεσκιστώ σε 2-3 παιχνίδια να παίξω μπάλα και κάποιες άλλες ομάδες θα περνάνε έτσι, κάπου εγώ θα σπάσω. Βέβαια, ναι. Θα χάσω. Λογικά. Έτσι τα πράγματα. Για ελληνικό πρωτάθλημα. Ωραία, ήθελα να τον ακούσω. Ναι. Έτσι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν υπάρχουν. Αγγλία μπορούσε να δεν είναι Αγγλία. Δεν είναι Αγγλία. Εννοείται, ρε παιδιά. Εννοείται. Λοιπόν, με τον μπάσκετ σα τι γίνεται. Ο Ραπτόπουλος τώρα, παιδιά, το ζω και αυτό για μένα. Δεν έχουμε τι να πούμε. Δεν έχουμε τι να πούμε. Α μιλήσουμε για αποτρίχωση. Άστα, μια ερώτηση. Και τι έγινε. Μια ερώτηση για τον μπάσκετ. Μια ερώτηση για τον μπάσκετ. Δεν πήρε κάπου τώρα χωρί το Σαββίδιο Πάπ. Έμαθε. Κάτσε λίγο, ρε. Έμαθε. Ότι ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε 160.000 ευρώ να αποζημιωθεί ο προπονητής, ο πρώην, πώς το λέγανε. Παπαδιαδόρο, Ηλίας. Όχι, και ο άλλος. Ο παππούς. Όχι, ρε, ο μεγάλος ηλικία, πώς το λέγανε. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, ποιον είχαν 65 χρόνια προπονητή, 67. Πριν τον Μαρκόπουλος. Εγώ και παππού το Μαρκόπουλος, ξέρω ότι τον άνθρωπο. 70 χρόνια κοντή. Παππούς. Εδώ παππούς θα γίνουμε εμείς σε λίγο. Το μυαλό μου δεν φέρνει. Άκουσε εδώ. Και τα λεφτά δεν φτάσανε ποτέ. Και την ψώνησε ο Σαββίδης. Πού πήγαν τα λεφτά. Τι προφανώ. Αυτό είναι επίσημο τώρα που λες. Το λέει το λες έτσι. Δεν το γράψει κανένα. Είναι αλήθεια που το ξέρει. Δεν το ξέρει αυτό. Ότι δόθησαν κάτι λεφτά για να πληρωθούν ρεύματα και τέτοια και τα λεφτά πήγαν σε μάνατζερ. Αυτό το ξέρει. Όχι, γιατί κάποιοι λένε Ιβάν Σαββίδη, γιατί δεν βάζει λεφτά στον ΠΑΟ. Ακούμε ένα τώρα. Ιβάν, βάλε λεφτά στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ, ρε, τον μπάσκετ, Ιβάν!
Αυτά να λέτε στον κόσμο. Αφού η Ευρωλίγκα δεν πάει ο Πάουκ, γιατί να πάει αυτά. Α, σε Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι ο λόγο. Και αυτό είναι ο λόγο. Δεν έχει προοπτική. Γι' αυτό ο Ιβάν δεν τη δίνει. Ο λόγο που δεν τον δίνει, που δεν δίνει βοήθεια. Ρε, πάρ τον Μαρκόπουλο και ρώτα τον. Αποζημίωση πήρε. Και ρώτα και τον Σαμίδη. Λεφτά έδωσε για αποζημίωση. Αυτά ρώτα, ναι. Αυτά λέω ρώτα μάθη. Αυτά είναι τα ρεπορτάζ. Όχι τι σύμπλα καμία στι άλλε. Αυτά θέλω να μου πει. Μα γι' αυτό και δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Ναι. Πείτε τον κόσμο γιατί δεν βοηθάει. Μα βοήθησε, αλλά δεν φάνηκε βοήθεια. Όπως ο Γκράντες που έδινε μάτς να αγοράξουν τα τελευταία παιχνίδια και άλλα. Αυτά είναι επίσημο, δεν μπορώ. Τι να πω, ότι το έκανε. Δεν τα λεφτά. Δεν είναι κάτι επίσημο. Άρης Καστοριά, Άρης 0-3 και Άρης Καβάλα δεν φτάσανε τα λεφτά. Στην Καστοριά φτάσανε το 1/4. Και στην Καβάλα δεν φτάσανε καθόλου. Άρης Καβάλα. Το βρήκαν τον Γκράντα. Ισχύει. Οι Σαουρίδες και οι άλλοι, οι βρωμιάδες, οι άπλητοι σου. Άρης Καβάλα είναι το 0-1. 1-3. 1-3, ναι, ναι. Με το φάουλ του. Του πει. Του πει, του Μουσταχαλίδη, Πολωνού. Είχε το Σπύρο. Σηκωθείτε πάνω, Αλτάνι, επιτάσσε. Να κάτσε, ρε, για τρία σημαλάκι. Να πω και λίγο για τον Άρη, εγώ δύο πραγματάκια. Ναι, να πει για τον Άρη. Καρυπίδη, το πάει πολύ καλά το έργο για ένα και μόνο λόγο. Ναι, τι. Δεν ταΐζει οπαδούς, δεν ταΐζει δημοσιογράφους. Ναι. Τα νέα τα μαθαίνουν την ώρα που πρέπει. Ναι. Δεν γεμίζουν οι φυλάδες με νέα. Με μεταγραφολογία, με 15 ονόματα, με παρέλαση. Για σένα τα λέω. Τις κάνει ειδήσεις την ώρα που πρέπει και όποτε γουστάρει αυτός. Εγώ τον χαίρομαι και πολύ καλά κάνει. Και να συνεχίσει έτσι και να φέρει τους Κινέζους όσο το γρηγορότερο γίνεται. Ναι, τους Κινέζους. Λοιπόν, άμα θέλουμε το κάτι παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα γράμματα. Λίγα λόγια και καλά. Περίμενε αυτό που λέει, ο Πάκου, τι ονόματα έχει βγάλει. Δεν έχει βγάλει ονόματα. Ονόματα βγάζουν οι Ολυμπιακοί. Πλάκα κάνει, δεν έχει βγάλει ονόματα. Συμμέτρο μπορεί να έχουν 50 ονόματα γραφτεί. Έχουν κλεισμένο τάχα από το Σεβέντρο που έχουν πουλήσει τον πρόλογο. Ούτε το ζήτημα δεν είναι. Δεξιμπακ, δεν είπε ότι πήρε ο Πάο και έτσι προβλήθηκε. Το κορυφαίο δεξιμπακ τη χρονιά πέρασε στην Πορτογαλία. Ψηφίστηκε. Ήταν με την κόκκινη δεκάδα τη Πορτογαλία. Αυτό πέρασε ότι είναι. Και δεν τον πήρανε η Πόρτο ή η Μπενφίκα, τον πήρε ο Πάο. Μα δεν το ψήφισε ο Πάο. Το ψήφισε καλά, αυτό έλειπε. Να ψηφίσει ο Πάουκ και για να ψηφίσει εδώ το σιδό πήρε ο Άρης. Η Λίγκα, όπως έβγαλε η Λίγκα για παράδειγμα την 11η του Super League και έβγαλε καλύτερο παίχτη Φορτούνη στο 10, έτσι κάνει και αυτή για δεξιά. Τελείωσε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Πανάκα, δεν πρόκειται να βγεις ούτε τελευταίος. Θα σε απορρίψουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί στη Β' Θεσσαλονίκη, στα φολομοχώρια τα οποία έχει βάλει να μου έχει πέρα, σε βγάλουν. Αν βγεις βουλευτής. Το μουστάκι, ένα χρόνο αξίριστο. Ούτε καν περιποίηση. Να μια μουστάκα. Σαν του Βέγκου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και Κουλιανέ. Σαν του Πεϊζάνη, και Κουλιανέ, Νίκο. Σίγουρα θα το αξίριζε το μουστάκι γιατί ο Πανάκας δεν πρόκειται να βγει. Παίζει τένις, λέει ο Πανάκας. Τι το δες το τένις, ρε Πανάκα. Τενίστας. Λοιπόν, στην πρώτη ήττα του πάω, ξυρίζω το μουστάκι μετά. Πάλι λέτε Μπατανόβουλ στην Ευρώπη για το πρωτάθλημα. Όχι, ρε, ποια Ευρώπη. Στην Ευρώπη ούτω ή άλλω. Γυαλί θα ήταν το. Από πίπα σε πίπα θα είσαι στην Ευρώπη. Ποια Ευρώπη θα είσαι. Πλάκα κάνει. Ούτε για το πρωτάθλημα. Έχει φωνή ότι θα μπει στου ομίλου. Ποια φωνή. Κανένα για μένα. Ούτε Ολυμπιακό ούτε πάντα. Ποιο Ολυμπιακό και ποιο πάντα. Πού να πάτε ρε χωριάτε στου ομίλου. Εσεί και Ολυμπιακό. Τα γάρια. Άμα δεν γίνονται δυνατέ κινήσει. Και σκηνίζει, ρε. Βγήκε ο Ιούνιο. Πώ θα πληρωθούν οι παίχτε που λε για τον Άρη που στεναχωριέσαι. Ρώτα τον δημοσιογράφο που είναι φίλος του ΠΑΟΚ, που είναι ο φίλος μας ο Φερέτης που βγήκε στο Μετρόπολης, που είναι γνωστός φίλος του ΠΑΟΚ και είπε τα οικονομικά του Καρυπίδη. Ο Γιώργος Φερέτης. Ναι, είναι γνωστός φίλος του ΠΑΟΚ. Ή του Ρακλή. Ο Γιώργος Φερέτης. Λοιπόν, ΠΑΟΚ είναι ο Φερέτης. Μάλλον ΠΑΟΚ είναι ο Γιώργος. Και είπε για τα οικονομικά του Καρυπίδη και τι δουλειές κάνει στην Κίνα και ότι συνεργάζεται με το νούμερο 3 του πιο πλούσιου ανθρώπου στην Κίνα. Λοιπόν, μη στεναχωριέσαι για τα οικονομικά του Καρυπίδη. Διάλειμμα. Και ανοίγουμε γραμμές. Συνάμα θα κάνουμε ένα απολογισμό της σεζόν μιας πολύ δύσκολης δημοσιογραφικά, τηλεοπτικά αλλά και ραδιοφωνικά σεζόν για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ήταν μια από τις πιο δύσκολες ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές. Γιατί ήταν ένα εύκολο πρωτάθλημα. Μπράβο. Δεν είχε κλάματα. Μπράβο. Δεν είχε μύρλα. Δεν είχε. Για τις δικές μας εκπομπές ναι. Ήταν ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Πάμε διάλειμμα. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε.
Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικού μου τι προάλλε, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τι προ-προάλλε νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σα προσφέρει ολοκληρωμένε μεσητικέ υπηρεσίε γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935. Και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Σε πήρε η κόμενα τηλέφωνο. Όχι, εγώ πήρω για. Ήταν εγώ να βρούμε να κλείσουμε. Τι να κλείσουμε. Να κλείσω για σύγχρονο. Σύγχρονο. Τέτοια ώρα. Με τον ζωνίδι. Όχι, μίλησε μόνο πριν. Σοβαρά. Καλά. Στον αέρα είμαστε. Ναι. Δεν θα ζητήσω. Τι με παίρνει ρε κουμουνιστή τηλέφωνο, τι να σε κάνω εγώ τώρα, έτσι πώς θα έχει το κάτεμα. Ρε το κουμουνιστή. Λύνονται τα θέματα εν ώρα εκπομπής. Δεν μπορώ να λέω. Κοίτα κάτι σαν τον κόκκινο που τρώει την ώρα της εκπομπής, καπνίζει την ώρα της εκπομπής. Πίνει νερό, πίνει καφέ την ώρα της εκπομπής. Ακούγεται αυτό το... Κατάλαβα. Είναι, μπαίνουν πολλά ανταγωνιστικά μεταξύ μας εδώ πέρα και έχει να κάνει με μαρμίτα. Πάμε, έλα, καλημέρα. Α, την έχει γραμμέ. Είπες πριν, όταν θα έρθω, θα έρθω. Άκου που βαρούσανε προηγουμένως. Τριν. Ωραία. 540-601, χτυπάτε τώρα να πούμε. Να λέτε όνομα και ομάδα του υποστηρίξετε. Ακόμα έχουμε εκλογές. Να πούμε ότι στο Λίμπερο εκπομπή θα κάνουμε κανονικά μέχρι εδώ θα είμαι μέχρι 24-25 μέχρι 23 Ιουλίου. Πανάκα σε προκαλώ. 22 σας. Πανάκα σε προκαλώ. Ούτε προτελευταίος δεν θα βγεις. Πανάκα Κωνσταντίνε σε προκαλώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ένα καλό κίνητρο να ψηφίσετε. Όσοι ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσετε το βουλευτή. Μουστάκι να βγει. Έτσι και βγει με το ΣΥΡΙΖΑ. Στη Βίτα Θεσσαλονίκη, ρε Πανάκα. Και είσαι και τενίστα. Με στραβό στόμα. Τενίστα. Να πούμε αντίο σε ποιον παιχταρά που έφυγε. Ποιο πέθανε. 65 ετών. Ναι, ρε φίλο, ο Μαυρίκη. Ο Μαυρίκη ο Μίτσο. Το περάσαν πολύ μπάι. Δηλαδή, του κάναμε αφιέρωμα τρελό την επόμενη μέρα. Εγώ περίμενα στο ΑΡΤ και ξέχασα να επέμβει. Απαράδεκτο. Ο Καρατζαφέρης με τον Αλέφαντο, ούτε καν θυμηθήκανε με τον. Ο Γιάννης, βέβαια, δεν είχε κανένα λόγο, αλλά ο Αλέφαντος τον είχε παίχτει. Είχε κάνει και πολλά γκολ. Έπρεπε να πει μια κουβέντα. Φταίω και εγώ. Απαράδεκτο. Και ο Αλέφαντος που δεν θυμηθήκαμε. Το μεγάλο Μαυρίκο, ο οποίος έρθει στα 65, έτσι. Υπέροχο άρθρο του Κώστα Κέσσαρη. Συγκλονιστικό, να το διαβάσει, Κωστή. Ζιοκέσσαρη. Συγκινητικότατο. Ραδιοφωνικά και τέτοια. Στο 10 γράφει. Πάνω από 70. Και κάνει και ραδιόφωνο. Μπράβο. Το άρθρο του είναι υπέροχο. Μπράβο. Συγκλονιστικό, συγκινητικό. Μπράβο. Αντίο από όλου εδώ, στο μεγάλο Μίτσο Μαυρίκη. Παίκτη σύμβολο, όχι μόνο για τον Πανιόνιο, και δεκαετία του 80 γενικά ο Μίτσο Μαυρίκη. Πολύ καλό σεντερφόρ. Παθιάρικο. 17 χρόνια μόνο στον Πανιόνιο. Απίστευτο. Ναι. Δεν το θυμόμουν εγώ. Πήγε στο Φωστήρα μετά. Έκανε τη μεταγραφή. Λίγα. Αλλά δεν έπαιξε ούτε ένα μάτς. Ναι. Απίστευτο. Απίστευτο. Σε μεγάλη ηλικία. Και θυμήθηκα μέσω του άρθρου και τον Μιχάλη Σταματελάτο. Το πρώτο Πανιόνιου. Το βάλα φυλακή. Ποιο πρόεδρο τώρα να συγκριθεί μαζί του. Δεν πήρε 3 χρόνια ούτε μία μέρα άδεια. Ναι. Για να μην φανεί το κενό στο ταμείο, ξέρει. Ναι. 3 χρόνια, 3,5, ούτε μία μέρα άδεια διευθυντή τράπεζα. Δεν υπάρχει. Τραπεζικό. Δεν υπάρχει αυτό. Πέθανε και πήγε. Ναι. Έρωτα με τον Πανιόνιο. Ναι. Έρωτα. Μιχάλη, τι φορέ και νέο κι αυτό. Ναι. Πάμε κόσμο, καλημέρα. Πέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Τι κάνει, αγαπητέ Κωστή. Περιμένω 2 Σεπτέμβρη.
Θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση. Ναι. Φίλε, όνομα και ομάδα, μπορείς να πεις. Κωνσταντίνος ΑΕΚ από Τούμπα. Μπράβο. ΑΕΚ από Τούμπα. Ναι. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Μία είναι στο Ραπτόπουλο και μία στον αγαπητό Μάριο. Ναι, αγόρι μου Κωνσταντίνο. Ωραία. Αγαπητέ Κώστα, πώς βλέπεις την ΑΕΚ φέτος? Είναι η ΑΕΚ ένας τύπος ο οποίος θέλει να κάνει πράγματα, να αγοράσει αυτοκίνητο, να αγοράσει ρούχα κτλ. Και επί ένα μήνα συνέχεια παίρνει λαχεία. Παίρνει λαχεία. Αν του κάτσει κανένα λαχείο, είναι καλά. Αγοράζει λαχεία η ΑΕΚ. Από πού θες να πάρουμε? Από τερματοφύλακα, τον πετριώτη. Θέλω να μου πεις όσον αφορά για την ηγεσία, όσο ηγετική μορφή, το Μάνταλο θα μπορέσει να είναι σοβαρός? Ο Μάνταλος θα πρέπει να αλλάξει θέση, να πάει σε 4-2-3-1 πίσω από το center for, μόνιμα εκεί πέρα. Εκεί μπορεί να παίξει ο Μάνταλος, να γυρίσει και πίσω σαν τρίτο χαφ, να μοιράσει. Δεν πρέπει ο Μάνταλος να φύγει από τον άξονα, επουδενή λόγο. Ο Μάνταλος πρέπει να παίζει έτσι. Δεμένος, ούτε, δηλαδή να κινείται μεταξύ του της περιοχής. Πόσα μέτρα είναι η περιοχή, 15, 17, εκεί, στα 12 μέτρα. Αυτά τα μέτρα, από το κέντρο 10 μέτρα μπροστά, αυτό είναι το αγωνιστικό τετράγωνο που πρέπει να παίζει ο Μάνταλος. Και να πατάει στην περιοχή περισσότερο, από τον άξονα. Η ΑΕΚ φέτος θα έχει ένα τεράστιο όπλο. Ποιο? Μάλιστα. Ποιο είναι, ξέρει? Κωνσταντίνε, η ΑΕΚ θα έχει φέτος ένα τεράστιο όπλο. Ποιο θα είναι? Δεν θα έχει το άγχος του πρωταθλητισμού, δεν θα το πετύσει κανένας. Δεν θα έχει Μπακασέτα. Σ' ακούω, συνέχεια. Ένα και αυτό πλεονέκτημα. Θα ήθελα να μου σχολιάσει, αγαπητέ Μάρη, μία παρομοίωση που σκέφτηκα, γιατί τη χάνει και εγώ να είμαι συναδελφός κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Ωραία. Επειδή τη χάνει και εγώ ποδολάρνος, πες μου, αν αυτή η παρομοίωση που έχω είναι ωραία και σοβαρή. Ναι. Ωραία. Σκέψου ότι το να γλύψει μια δρομένη φτέρνα είναι σαν να γλύψει μια γρανίτα από αλάτι, ας πούμε. Ναι, καλό. Καλό, ωραίο. Ωραίο. Είσαι άρρωστος. Μπράβο. Μπράβο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Σπάνια βλέπεις ωραία πέρματα στην παραλία. Ωραία. Εκεί ξεγυμνώνεται ασφαλά, ναι. Η ασχήμια του γυναικείου ποδιού. Ένα μήνυμα στις γυναίκες. Ναι. Αυτό που λέει στην ουσία πάνω σαν το που λέει ο Κώστας. Ναι. Έλεος, κυρίες μου, βλέπω σικάτες γυναίκες. Ωραίο ταγεράκι καλοκαιρινό, τσάντα ή ωραίο φορεματάκι αλφα. Ωραίο γόβες λουμπουτέν. Κάνε νυχάκι. Και φτέρνα αχθοφόρου. Ναι. Ναι. Παιδιά, έλεος. Και προς τις κυρίες μας ακούνε έλεος. Η γυναίκα μου τη φτέρνα φαίνεται. Είδα με εξώφτερνο λουμπουτέν, με τσάντα απίστευτη θεϊκή Λουί Βιτόν κανονικά. Άκου. Και η φτέρνα αχθοφόρου, μπλημενεργάτη. Επόμενη γραμμή. Συγχαρητήρια. Έλα, φίλε. Αριδέα, εξαπλάτανος. Ω, εξαπλάτανο. Από το βρωμοχώρι του Σαράντου. Το χωριό του. Χωριανός του Σαράντου. Και το χωριό του Μίνου, του Αντώνη του Μίνου. Ναι. Ο Μίνου είναι από Αριδέα, είναι ασλαμά. Από Αριδέα, από ένα χωριό στην Αριδέα είναι ο Μίνου. Ο Ζουμπούλης είναι από εδώ πέρα, ο Ζουμπούλης, ο Πεχταρά. Α, ο Ζουμπούλης, ο Πάρης. Έχω το καπελάκι του, μετά το Ηρακλή σε Εδεσαϊκό σενάριο. Ο Θωμάς από τον Τάλας λέει, άσχετος ασλαμάς, το καλύτερο νησί είναι η Σκύρος που συνδυάζει τα πάντα και πολύ φτηνά. Έχω πάει, είναι η Σάρα, πολύ ωραίο. Αλλά όχι να συγκρίνει το μάμα με Αμοργό και Αστυπάλαια και Ανάφη, εντάξει. Ωραίος. Η Νίνα Πάπας στέλνει μηνύματα. Καλά έκανες και έκλανες, λέει, στη Σαντορίνη. Μπράβο. Βρωμονήσει και τα λοιπά. Είναι κυρία αυτή? Δεν ξέρω πού να ξέρω από το διαδίκτυο. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Φίλε, είσαι, πώς το λέει το όνομα του, Κώστας? Ναι. Αδερφέ, Κώστας. Βασίλης. Βασίλης, ο παδός του ΠΑΟ. Άντε, πάρ' το γρήγορα, ρε Βασίλη. Πάμε. Τι είπες, να πούμε? Πάρ' το γρήγορα, λέω, ναι. Κάτσε, τι πάρ' το γρήγορα. Είπες εσύ για τις μεταγραφές πόσα λεφτά έβαλε ο Ασλαμάς ή ο Ασλαμάς. Τι μεταγραφές κάνει άλλη ομάδα, λέει Ασλαμά, να πούμε και δεν το ξέρουμε. Δεν είπα εγώ. Πρώτον, δεν είπα εγώ. Εγώ είπα. Ποιο? Εσύ είπες, Ραπτόπουλε. Τι μεταγραφές κάνατε μέχρι στιγμής? Ναι, ο Γιάννη τι μεταγραφέ έχω. Αυτέ που δεν θα κάνει κανένα στο Βίλνιου για να πάρει το παράθυμα. Όταν πάρει ο παδό στο τι έκανε. Ο Ολυμπιακό έκανε. Ο Άρης έκανε πιο καλή μεταγραφή. Ποιο έκανε. Ποιο έκανε.
Τώρα, δεξιά μπακάρα πήρε. Σε τερφόρ πολύ καλό πήρε. Τι θα πω. Τι. Έπαλα από πατσαβούρα. Ακούσα από πατσαβούρα. Εμένα λέτε εσύ κύριε. Ναι. Εσένα λέω ναι. Αλλά κρουπατσά. Γιατί όταν ζορίζεστε βρίζετε. Ποιο ζορίζεται βρε καραβάνι, ζορίζουμε. Βρε καράβλαχε από τον Εξαπλάτωνο. Βρε χωριατόβλαχε. Μα δεν μιλάς ελληνικά, βρε καθήκη. Μιλά καλά σαν άνθρωπος. Τι φωνάζεις, ας ευρωμηθώ φωνάζεις με βλάκο. Ας ευρώπως να είσαι βλακός σαν πουνίδια κολόβλαχε. Μιλά σαν άνθρωπος, κολόβλαχε. Μιλά σαν άνθρωπος, σκατόβλαχε. Απ' τον Εξαπλάτωνο, Παριζέας. Στε διάλογο εκεί πέρα καθήκη. Ζωρίζεσαι λίγο και βρίζεις καθήκη. Θα έρθει και εμείς δεν μπορούμε να βρίσουμε. Ποιο άσχημο στόμα είσαι εσύ από εμάς και βρίζεις. Καθήκη. Πάμε παρακάτω. Τελευταία εκπομπή. Έκανε μεταγραφή ρε βλάκο. Πήρε σαν αμπέκτη. Τα κάψουνε πια για την κασίδα μου. Καραγκιόζη. Ποιο τσιμπούκι και ο Εξαπλάτωνο. Με την πλατιά τη τέρνα καράβλα και πλατιπόδι. Στο διάλογο μεσημεριάτικα βράδυ τι ώρα είναι. Σημεριάτικα. Δεν είναι και βλάχη εκεί, δεν είναι βλάχη. Βλάχη μια χαρά είναι. Ζορίζεται, λίγο βρίζει. Θέλει και εμεί δεν ξέρουμε να βρίζουμε. Απλά δεν κάνει να βρίζουμε. Τρίτη δημοτικού μήνυση μα κάνανε για αφιλοστομία, μα βγάλανε στον την τάξη. Βρίζει εσύ εμένα. Έτσι χειρότερο στόμα από μένα και βρίζει. Πάμα δεν είχα ραδιοτηλεοπτικά, θα σου έλεγα άλλα πράγματα τώρα, αλλά τέλο πάντων. Είμαι ποιητή μαζί σου. Γι' αυτό είναι ήπιο. Είναι το νορμάλ. Πάμε, φίλε, ναι. Είπε μόνο κατ' ο καράβλαχε, ναι. Έλα, έλα, φίλε. Έλα, ηρέμησε. Τι... Ήρεμο είμαι, δεν έχει δύναμη μόνο. Λοιπόν, να πω στην Ασλαμά ότι είμαι λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού και τη Φόρμουλα 1. Του μηχανοκίνητου, Φόρμουλα 1, ναι. Εγώ προτιμώ ράλι. Ράλι και οτοκρός. Υποστηρίζω τη Ρενό, τη Williams. Μπράβο. Υποστηρίζω και τον Χάμιλτον, ο οποίο είναι φοβερό, έτσι. Δεν υπάρχει το παιδί, άσε. Και του Φόρμουλα 2 δεν σ' αρέσει. Του κάνανε μεγάλη αλητεία, έτσι, πριν 5 χρόνια. Θα έπαιξε, θα έκανε ρεκόρ που δεν θα σπάγει ποτέ. Πρωταθλητής 19 ετών. Μιλάς για το 2008 τώρα, το 2007 το πρωτάθλημα. Μπράβο. Θα έκανε ρεκόρ απίστευτο. 19 ετών πρωταθλητής Φόρμουλα 1. Με την. Με τη Μακλάρεν, ρε φίλε. Με βιομηχανική κατασκοπία και τέτοια. Ναι, εντάξει. Ο πιο νέο πρωταθλητής με τη Μακλάρεν, το πήρε τότε. Είναι. Βέβαια. Ναι, απλά τώρα λίγο κινδυνεύει. Βασίλη, θα το έπαιρνε τότε 19 ετών. Το πήρε με τη Μακλάρα, σου λέω. Μετά 20-21. Το έκατσε ο Φέτελ και βγήκε πέντε και πήρε το κουτάλιμα. Το έβλεπα. Εγώ Μακλάρα φάνηκα. Μην μιλάτε όλοι μαζί να μιλήσει άνθρωπο. Για λέγε, ρε φίλε. Ήταν και πρωτοεφανιζόμενο τότε στη Φόρμουλα. Θυμάμαι και με είχε και τη Μέη τον Αλόνσο που ήταν ο δύο φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή. Ναι, θα ήταν ω ρούκι πρωταθλητή, απίστευτο. Λοιπόν, αυτό που λέει. Σε ακούω συνέχεια να τα βάζεις εκεί με τους ηχολήπτες, με τους καναλάρχες, εκεί με τα σκατοκάναλα όπως λες. Αν σου κάνουν πρόταση από ένα μεγάλο κανάλι, ξέρω εγώ από το Α, από το Open, και σου δώσουν μια εκπομπή για μία-δύο ώρες, ξέρω εγώ, μόνο δηλαδή. Εκπομπές, να κάνεις δύο φορές την εβδομάδα. Πιστεύεις ότι θα είχες επιτυχία? Όχι. Για ποιο λόγο? Σε τρεις μέρες θα με απολύανε. Από τον κόσμο θα γινώσουν αποδεκτός, τι λες. Τι σχέση έχει ο κόσμος, να σου λέω. Πώς δεν έχεις. Άμα πας σε ένα τέτοιο κανάλι, δεν είσαι. Σάσερε να σε απαντήσω. Αν πας εκεί, δεν είσαι ο εαυτός. Μην μπεις εκείνο. Ο βουλευτής εκείνος είναι φίλος μας. Ο υπουργός είναι φίλος μας. Μην μπεις για το Μαρινάκι. Ναι, θα είσαι ευτυχισμένος. Έχει δίκιο, όμως, Κωστή. Είναι και ο κόσμος διαφορετικός. Πού? Είναι άλλο κοινό. Ρε, καταλαβαίνεις. Υπάρχει ένας καθοσπρεπισμός στην Ελλάδα. Ένας καθοσπρεπισμός, ψεύτικος, είναι ελεγχόμενα τα πάντα. Δεν θα πεις εκείνο, θα πεις το άλλο, θα σου φέρω εκείνο να κάνει συνέντευξη, αυτές είναι ερωτήσεις. Δεν μπορώ να δουλέψω έτσι. Δεν μπορώ να δουλέψω έτσι, πάμε παρακάτω. Άκουσε με λίγο, από την πλατιά μάζα δεν θα γινώσουν από το τόσο, να το ξέρεις αυτό. Ναι. Από την πλατιά. Από την πλατιά μάζα, δηλαδή από το μεγάλο κράτος. Στην μεγαντάρε, φίλε. Δεν με ενδιαφέρει, παρακάτω, λέγε. Αυτό δεν έχει κανένα. Έχω κανένα ζώρι εγώ τώρα, από την πλατιά τη μάζα τώρα. Πάμε παρακάτω, λέγε. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι καλός. Ρε φίλε, δεν κάνω πράγματα στη ζωή μου για να γίνω αρεστός, το καταλαβαίνεις. Έτσι, ναι, είμαι, δεν κάνω πράγματα για να γίνω αρεστός. Εντάξει. Περνάς καλά έτσι όπως είσαι. Γιατί να μην περνάω καλά. Δεν παθαίνω έμφραγμα, είμαι εξωστρεφής. Μπορώ και λύνω θέματα όχι με καθοσπρεπικό τρόπο. Κάνω καινούργιους φίλους, χαλάω άλλες φιλίες. Είμαι ζωντανός άνθρωπος, φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν μπορώ αυτό το πρέπει.
Μη εκείνο. Μη. Δεν μπορώ δεν μπορώ τον αυταρχισμό. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Με πήγαν σε ένα σχολείο. Με πήγαν σε ένα σχολείο, ένα Δελασάλ, να πούμε εκεί, κάτι καλογέρους εκεί πέρα. Γλιτώσαμε την ομοφιλοφιλία στο παραπέντε, γιατί ήταν μόνο αγόρια εκεί πέρα. Κοριτσάκια δεν είχαμε κτλ. Άσε να πάει στο διάλογο. Μη εκείνο, μη το άλλο, αποβολή. Άσε ρε φίλε, δεν μπορώ. Συνέχισε, παρακαλώ. Τώρα εκεί τι γίνεται με την εκπομπή τώρα, γιατί τόσε πολλέ ελλείψει. Ποιε ελλείψει. Ο ένα έπαθε έμφραγμα. Ο άλλο έγινε βουλευτή. Και τι ελλείψει. Και τι να σου κάνω εγώ Ιούνιο μήνα χωρί ποδόσφαιρο. Εκείνο ο Μένιο τι λέει, πού βρίσκεται τώρα. Ο Μένιο έκανε δικό του κανάλι, τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό. Ιντερνετικό, ρε βάλα. Ιντερνετικό, ναι. Λέγεται Ρίζια TV. Ρίζια TV. Φίλε, δεν το κατάλαβε τόσα χρόνια ότι είμαστε χυμαδιό. Εγώ ξέρω τι έχω καταλάβει τόσα χρόνια, Ραντόπουλο, ότι έχουν φάει πολύ μεροκάματα όπως εμένα. Ε, και τι έγινε. Και, αυτό είναι και πολλοί έχουν φάει και τα μούτρα τους επίσης. Έλα, και τι έγινε. Θα σας απαντήσω εγώ. Μια χαρά, μα δεν ξέρει. Δεν χρωστάμε σε ΙΚΑ, δεν χρωστάμε σε ιδιώτες. Να μείνουμε σε σπίτι έχουμε. Τώρα, αν μαλώσει ο κομμουνιστής με το Eurobank για 100 και 200 ευρώ, θα τα βρούμε απ' αλλού. Δεν πιάνομαι με τέτοια. Πάμε παρακάτω, σ' αγαπώ πολύ. Πάντω, να ξέρει, το καθοσπρεπικό δεν μου ταιριάζει. Τι να κάνω. Για καλή συνέχεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Αν μαλώσει τώρα ο κομμουνιστής με το Σιζοδήμο και πρέπει να συγχυστώ εγώ και τα λοιπά για 100 και 200 ευρώ, τι αν δεν κάνω 200 ευρώ. Εγώ έχω ανάγκη από πολλά. Αφού να πω, 20 ευρώ στο YouTube που δεν θα πούνε. Και τη φορά θα σταλώνει τώρα. Πάμε παρακάτω, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Ναι, αγόρι μου, όνομα και ομάδα. Νίκος Θεσσαλονίκη Παπτής. Λιβάς. Νίκος. Νίκος. Από Θεσσαλονίκη Παπτής, sorry. Νίκ, δεν έψω καλά. Ναι. Αυτό που λέω συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Είδες, είναι δικός μου άνθρωπος. Έτσι. Θα μας λύσεις. Πού θα σε λύσεις, γιατί θα πάω, θα πεθάνω. Ύποπτος. Θα πάω για διακοπές. Θα πάω 4-5 μέρες σε ένα βρώμο νήσι εκεί πέρα. Θα πάρω και κάτι πέδιλα τα οποία είναι ενισχυμένα για τις πέτρες. Αυτά να εκτιμήσεις τη Θάσο, δεν σου λέω τίποτα. Ο Θάσος. Για να εκτιμήσεις τη Θάσο. Σωστό αυτό που λέει, σωστό. Και εγώ θα φύγω μετά τις εκλογές. Πού θα πας. Αστοβάλτα. Ωραία. Εκεί θα δεις και τον κανελάκι. Θα κρυώσει η θάλασσα. Έχεις χάσει κάποιο στοίχημα, Νίκο. Στην Αστροβάλτα. Τι θα κάνεις τον στην Αστροβάλτα. Στην Αστροβάλτα τι θα κάνεις. Έχω εξοχικό. Έχεις εξοχικό. Ναι. Εκεί βρήκες να το πάρεις, δηλαδή. Τζάμπα τα δίναν τότε. Καλά, οι γονείς του παιδιού, οι γονείς του φαντάζομαι, τους γονείς, τη γιαγιά. Το Πασόκ τζάμπα τα σηκώναν τότε. Νόμιμο είναι ή παράνομο. Νόμιμο. Νόμιμο στην Αστροβάλτα. Τι είπες επειδή είναι παράνομο. Σε πιάσα το πισινό, ρε φίλε. Αστροβάλτα, νόμιμα. Καλλικράτεια και Ηράκλεια πολύ παράνομο. Σωστό γι' αυτό. Γινότανε πάνω σήκωμα σε πάνω σήκωμα. Δουλεύανε οι μπετονιέρες μετά τις 8 το βράδυ. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Αδιανό. Να το σπάρτε να το σε ακούω. Την ΑΕΛ Λεμεσού θα την περάσεις. Άνετα λέει. Δεν είπα τίποτα εγώ. Δεν υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο. Η ομάδα αν είναι σοβαρή θα περάσει. Εξαρτάται καθαρά από την δικιά μου την ομάδα. Δεν υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο. 11 εμείς, 11 κι αυτοί. Αρκεί να είναι σοβαρή η δική μας. Δεν νομίζω να την περάσει, φίλε. Γιατί. Ούτε στους ομίλους του Europa League δεν θα πεις. Δεν πειράζει ρε φίλε, μπορεί να μην πω άμα είναι να χαρείς εσύ. Εσύ είσαι να στο πάντα θα χαρείς τον πάω που θα μπεις στους ομίλους. Θα χαρώ. Ναι. Έχει τηλεόραση και εμείς εκεί. Φύγε η επόμενη γραμμή. Εκεί μάλλον τηλεόραση δεν ξέρω αν είσαι. Μου άνοιξες την όρεξη για μπάνιο στη θάλασσα ρε φίλε. Πρέπει να είναι ο μόνος από τους 30.000 δουλόμενους που πήγαν εκεί πέρα 40 πώς ήταν. Που ήμουν σαν τον Αυλονίτη έξω με το καπέλο, το ψάχνω και δεν πάτησα το πόδι μου στη θάλασσα. Πού έστω, Βαλτά. Όχι, πάνω μου. Συγχαίρομαι. Αν πάω Τρίτη, Τετάρτη μόνο μου, μπορώ να μου δείξω. Εκεί με την πολυκοσμία σχέρω, γιατί κατουράνε μέσα οι βρωμιάρι, να το πούμε. Έλα, φίλε, ναι. Καλά, παντού κατουράνε, ρε. Σηκώ, κατού, παντού. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Χάρης μου άρεσε, μετριοπαθείς, υπάρχουν τέτοιοι, με συγκινείς χάρη, πραγματικά. Υπάρχουν, ναι. Με συγκινείς.
Γιατί... Άμα είσαι δεξιό παοξής, είσαι με δύο παθείς. Άμα είσαι αριστερός, μπορεί να είσαι φόλα. Καλό. Ενδιαφέρον. Όταν λες δεξιός, είσαι φιλελεύθερος. Ορίστε. Μητσοτακικός. Για πρώτη φορά στην ιστορία μου θα ψηφίσω Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά στη ζωή μου. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί που οι οποίοι είχαν πάει σε ακροδεξιά κόμματα γυρίσαν στη Νέα Δημοκρατία. Κι αν είσαι από αυτούς, πες μας το σκεπτικό σου. Κοίταξε. Ο Μητσοτάκη, εγώ θα ψηφίσω τώρα πρώτη φορά. Είναι λιγότερο βλάκας από όσο φαίνεται ο Μητσοτάκη. Να έχει υπόψη. Όχι, όχι. Αναγκαστικά βγαίνει πρώτος γιατί τον βγάζει ο τύπος με τα λάθη που έκανε. Ναι. Το βγάζει ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη. Δεν είναι αυτό που φαίνεται ο Μητσοτάκης. Δεν τόσο χαζός που το δείχνει. Πώς? Ο Μητσοτάκης δεν είναι χαζός. Καμία σχέση με χαζό δεν είναι ο άνθρωπος. Καμία σχέση. Με αυτό που... αυτό που επικοινωνιακά περνάει ο άνθρωπος. Ούτε επικοινωνιακά το περνάει. Η φάτσα του είναι τέτοια. Η μάπα του είναι λίγο. Αυτό. Ναι, επικοινωνιακά έχω μια συνέντευξη που έχει κάνει άνθρωπος. Μια... Έλα, δεξιά, σταμάτα. Δεν έχει το ταλέντο που έχει ο Τσίπρας δηλαδή. Έτσι. Το χάρισμα αυτό. Ο Τσίπρας έχει... Είναι χαρισματικός. Ο Τσίπρας έχει το χάρισμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι, έτσι. Παραδέχονται και οι αντίπαλοι αυτό. Πανέξυπνο. Επικοινωνιακός, θα μαγελαστός, πλασάρει τον εαυτό του. Μπορεί να πουλήσει σχημό πάγο ο Τσίπρας. Έτσι. Και να ζητήσει νόμο και αποζημίωση. Ναι. Δηλαδή, αν είχε εσύ τώρα ένα κατάστημα, αν είχε κατάστημα και χρειαζόταν ένα πολιτή, δεν θα πρέπει το Μητσοτάκη, θα πρέπει το Τσίπρα για πολιτή. Ασφαλώς. Τι πρέπει να κάνει να πάρει το Μητσοτάκη. Ούτε στην πολυκατοικία θηρορό δεν τον βάζω. Τα γράμματα τα πάει αλλού. Ο Τσίπρας δηλαδή. Το κακό που έκανε ήταν ότι ήρθε με ένα προφίλ νέου ανθρώπου, υποτίθεται με νέα ιδέα, αλλά ήταν... Ο Τσίπρας ήταν ο καταλληλότερος αριστερός πρωθυπουργός να περάσει, να περάσει όλα τα μνημόνια και να κάνει δεξιά πολιτική και πείτε στους Αμερικάνους πανέξυπνα, δεν γουνήθηκε φίλο. Και να απλώσει κόκκινο χάλι στο Μητσοτάκη να βγει τώρα με την άνεσή του. Εντάξει, κύριε Μητσοτάκη, θέλω να συνεχίσει τη δεξιά πολιτική. Απλά για το Μητσοτάκη. Αυτά δεν θα περνούσανε στον κόσμο. Δεν θα περνούσανε θέμα... με άλλα θέματα. Θα είχαμε φασαρίες. Έτσι. Δεν είναι το θέμα αριστερά-δεξιά. Ο Τσίπρας είναι μια ευκαιρία να διορθώσει γενικά το κράτος. Και το κράτος, αντί να το διορθώσει, δεν έκανε ακόμη πιο τεμπέλικο από ό,τι ήταν πριν. Η αριστερά πάντως έχασε την ευκαιρία της. Με τον κύριο Τσίπρα. Απέδειξε ότι δεν μπορεί να αλλάξει το κράτος. Δεν μπορεί. Η αριστερά απέδειξε ότι ο Ραπτόπουλος που είναι αντικομμουνιστής και αντιχριστιανός έχει δίκιο γιατί αυτές οι δύο θεωρίες είναι ουτοπικές. Πολύ ουτοπικές. Ο χριστιανός πάβει να είναι χριστιανός όταν η κουμπάρα κάτσε στα προπόδη και ο αριστερός πάβει να είναι αριστερός μόλις πάρει την εξουσία. Πάμε παρακάτω. Σε κάποια πράγματα συμφωνώ μαζί σου ως προς τη σχέδια. Το λάθος του Τσίπρα, ξέρεις ποιο ήτανε, ότι το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησής του έκανε τους λεονταρισμούς. Πήγε η χώρα και άλλο πίσω, αναγκάστηκε να πάρει δυσκολότερα μέτρα, αλλιώς μπορεί να ξανάβγαινε. Το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης με τους Βαρουφάκηδες και με αυτούς που η Ελλάδα χρεώθηκε άλλα πόσα εκατομμύρια που πήγε πίσω, ήταν η καταστροφή του Τσίπρα. Εκείνο το εξάμηνο που λες, το πρώτο εξάμηνο, εγώ καρδιοχτύπησα γιατί είχε κάποιες οικονομίες. Και δεν μπορείς εσύ, ρε φίλε, μετά από 20 χρόνια δουλειά, εγώ που δουλεύω και υδρώνω για αυτά τα χρήματα που μάθω να πάρω ένα σπίτι, εκείνο να μου τα ρισκάρει. Και να μην μπορώ να κοιμάμαι εγώ και να μου τα δεσμεύει την τράπεζα δικά μου χρήματα. Και γύρισε μετά από το Σύνοδο Κορυφής σαν τη βρεμένη γάτα και του πιβάλαν όλα τα μέτρα. Εκεί τελείωσε ο Τσίπρας. Με ποιο δικαίωμα μου το κάνεις αυτό, να καρδιοχτυπώ και να μπορώ να κοιμηθώ για δικά μου χρήματα που τα έχω λιτρώσει να μαζέψω τα χρήματα. Έτσι, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Και εσύ καμιά κουφάλα κανένα δέντρο δεν έχει να τα βάλει μέσα τα χρήματα στην τράπεζα να τα βάλει. Ο Φέτελ είναι νεότερο. Φέγε, επόμενο. Καλά, καλά. Πάντω, όσοι ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Καρατζαφέρι, ιστορίες και τα λοιπά, έχουν γίνει στη Νέα Δημοκρατία και ένα μικρό ποσοστό βγάζει στο Βελόπουλο ναι. Από αυτούς στη Βουλή. Για μένα αυτό φταίει και η Χρυσή Αυγή, γιατί για άλλους λόγους την ψήφισε ο κόσμος και δεν έκανε αυτά που προσδοκούσε ο κόσμος. Ήθελε λίγο Σουλτάν με ρεμέντ να δει ο κόσμος μέσα στη Βουλή, όταν ψηφίσαν τα μνημόνια και αυτά, και ο κόσμος είδε μόνο φωνές. Νομίζω αυτό δεν είδε από τη Χρυσή Αυγή και γι' αυτό έχασε τα ποσοστά. Κάτι κάτι γυναίκες, κάτι νερά σε κάτι γυναίκες. Κάτι φιλίες με κάτι δεσπότες. Κάνε μια μπουκα εκεί την ώρα που άλλος σου λέει το μνημόνιο. Κάτι εφοπλιστές και ούτω καθεσύ. Αυτά ήθελε να δει ο κόσμος. Με κάτι Ρωσίδες. Όταν ψηφίζαν Χρυσή Αυγή, φίλοι μου, ρώτησα γιατί ψηφίζεις να πέσει λίγο ξύλο λέει στη Βουλή. Αυτό ψηφίζει. Και όταν τους είδα ότι κυκλοφορούν με Ρωσίδες και Βουλγάρες. Βράσε τις Ρωσίδες, είναι αυτό το θέμα. Παντρεμένα με Ελληνίδα, ρε. Έχεις δει κάνα Χρυσή Αυγή, παντρεμένα με Ελληνίδα. Γι' αυτό έπεσαν. Σπίτια είχαν τα πουλάγανε σε Ρώσους.
σε ξένους. Σε Τούρκους, τα πουλάκια μου, εκεί πέρα. Α, τώρα, και δεν κάναν και γρήγορα την κίνηση να βάλουν τον Κασιδιάρη μπροστά, να αλλάξει. Έπρεπε τον χοντρό να τον βγάλουν εκεί, να βάλουν τον Κασιδιάρη. Θα κρατούσε τουλάχιστον 5-6%, θα κρατούσε κάποια ποσοστά. Αν έβαζε τον Κασιδιάρη. Καλά τα λέει. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Εξαπλάτα να πάει η Χρυσή Αυγή κόντρα στους εφοπλιστές. Αν βρίσκει, θα σε βρίσκω. Αν βρίσκει, αν άνθρωπο. Άκου, ναι. Άκου αυτό που λέει. Άμα δεν βρίσκει, δεν σε βρίσκω. Δεν βρίσκω. Άμα δεν με βρίσκουν, εγώ δεν είμαι κανένα παιδάκι, ούτε τώρα θα πω στην κοινωνία. Όπω και εσύ. Το δέχομαι αυτό. Όχι, δεν είναι πάλι βασικό. Άκου λίγο. Και σε αυτό προλίγο που είπε, συμφωνούμε. Το μόνο πράγμα που συμφωνούμε. Για ποια θρησκεία και τέτοια. Όλα είναι εμπόριο. Ωραίο μέχρι εδώ. Εδώ μάλλον σε λέμε τα YouTube εδώ, να γίνεται. Ξεκινήσαμε στραβά, ρε, ξεκινήσαμε στραβά, ρε, φίλε, να πούμε, ξεκινήσαμε στραβά, να πούμε και... Θα τα βρούμε, θα τα βρούμε γιατί είμαστε ίδιοι, θα τα βρούμε, πάμε παρακάτω. Εξαπλάτανος, ναι. Ή θα τα βρούμε να τα χάσουμε, ένα από τα δύο γίνεται πάντα. Θα τα βρούμε. Για λαϊκό δικαστήριο του θέματος. Κοίταξε να, ακούς. Ακούω. Ακούς. Για τις μεταγραφές που είπε, δηλαδή, ο Ολυμπιακός τι πήρε, το Μπρούνο με 10 χιλιάρικα, καταρχήν, αυτό που γίνεται τώρα με τον ΠΑΟ. Αν ακούς ράδιο, τον Μπρούνο γελάω εγώ. Δεν σκοράρει. Πώς? Στο ράδιο γελάω με τον Μπρούνο. Δεν σκοράρει ο Μπρούνο. Ο άλλος 35 χρονών, ο Βαλμπουμνεά, είναι μεγάλος. Ρε αυτό που λες. Ναι. Ρε αυτό που λες. Ρε με 10 χιλιάρικα, αυτή η παίκτης είναι με 10-20 χιλιάρικα, ρε αυτό που λες. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Σωστό αυτό που λες για τον Ολυμπιακό, αλλά εγώ λέω. Ο Ραπτόπουλο σε λέει. Αλλά για τον Πάο του Champions League που θες να πα. Έχουν φύγει ποδοσφαιρίες και δεν έχει πάρει. Έπρεπε, α το προτάσμα. Εγώ όλο θα το πάρει. Για το Champions League θες να μπει, να αρθεί να δει σεντόνια κτλ. Κινείσαι πολύ αργά, αυτό λέω. Κοίταξε να δει. Κινείται, εγώ αυτό εμένα, μ' αρέσει αυτό. Σ' αρέσει. Δηλαδή, πάνω πει ότι το γύρνεσαι το οικοδόμημα του ΠΑΟ δουλεύει καλά. Δηλαδή δεν κάνει, άμα ήταν να πάρει να πούμε από εδώ από εκεί, έχει 10 μεταγραφές τώρα. Δεν το λέω, δεν θέλει αυτό. Άρα δεν αυτό. Προσέχει για να πάρει καλό. Μάλιστα, θα δεις τι λέει. Έτσι είναι. Δεν μου λες, δεν παλιά άνθρωπε. Έλα εδώ τώρα. Σε καμιά εκπομπή θα έρθεις από κοντά. Να έρθεις να σε γνωρίσουμε από κοντά, να μιλήσουμε. Από κοντά. Ναι. Από κοντά. Ναι. Κατεβαίνω, θα κατεβώ Θεσσαλονίκη, το τηλέφωνο μου είναι αυτό. Το δείτε το τηλέφωνο, από εβδομάδα θα είμαι στο Ακριτών 13, στο Μιχάλη και το Μάκη, εκεί πέρα θα πάω. Περίμενε, ρε. Περίμενε, ρε. Να εκφρασούμε τηλέφωνο. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, πάρε τηλέφωνο να μου αφήσει το τηλέφωνο σου. Θα σου δώσω και εγώ το δικό μου. Τελείως. Τελείως. Με το που τελειώσει, πρέπει να πάρω τηλέφωνο. Πάρε, ναι, μόλις τελειώσει. Πέσει η τίτλη τέτοιου. Έγινε ρα. Είναι δικός μου άνθρωπος. Κακώς τσακωθήκαμε δηλαδή τώρα. Θα έγινε παρεξήγηση. Αυτό που λέει, ρε. Δεν καταλάβαινα να σε έλεγε, ρε παιδιά. Να γι' αυτό τον κόλλο. Και όπως άφησα τώρα, δεν καταλάβαινα. Ήταν λίγο... Μισά έλεγε, μισά δεν έλεγε. Καλά τα έλεγε. Μάλιστα λέει γρήγορα. Μάλιστα ταχύτητα. Ας τα λέει η στραβά. Δεν καταλάβαινα αυτός τι έλεγε. Ταχύτητα. Και όποιος πήγε σαν Τωρίνη, ρε παιδιά, το βρωμονήσει, να μας πάει πιθανό να σωθούμε δηλαδή. Πα και εκπαιδεύει με την κατάθλιψη από εκεί πέρα. Σου λέω να πα στο Μεξικάνικο οπωσδήποτε. Με σου πάρα πολύ. Είναι πριν τα θυρά. Όπω μπαίνει αριστερά πάνω στη. Α τα τελαθή. Σου λέει πάρα πολύ. Α την κουρδί. Πριν τα θυρά. Α την κουρδί. Α την κουρδί. Πού θα μένει, ρε. Ξέρω εγώ. Α, δεν έχετε κλείσει ακόμα. 110 ευρώ το δωμάτιο έκλεισε. Αυτό μόνο πλήρω. Ναι, πού σε ποιο μέρο. Α, δεν ξέρει. Η γυναίκα σου ξέρει. Η κόρη μου, το άλλο το παιδί, εγώ πληρώνω. Α, δεν ξέρει σε ποιο μέρο. Πάμε, ναι. Άλλο πληρώνει. Ναι. Πάμε παρακάτω, ρε Σχιζοδήμο. Φάει τα λεφτά από τον κουμμονιστή που θέλει να σε δαγκώσει να πούμε. Βρωμοκουμμονιστή. Έλα, δίλε. Ωραία, ακούμε ένα σήμα από κινητό. Ένα σήμα τορ-τορ-τορ κάνει. Α, τορ-τορ-τορ κάνει. Πανάκα, φέδων. Άμα βγει βουλευτή στη Β' Θεσσαλονίκη με τον ΣΥΡΙΖΑ, μουστάκι μέχρι εδώ θα δει. Σαν το Ρίγα Φεραίρο θα γίνω. Σαν το Ρίγα τον Πελεστιμή. Άντε να καθίσει από εκεί πέρα. Τελείς τα στραβοστόμης. Στον πάτο.